Η εξομολόγηση είναι το εσωτερικό μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ορθόδοξος χριστιανός που δεν εξομολογείται. Όταν έρχεται κάποιος ή κάποιος, όποιος να είναι, και μου λέει σε ηλικία ας πούμε, και μου λέει ότι δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ, τι πρέπει να κάνω? Το πρώτο λούνι να γίνεις χριστιανός. Πριν τώρα καταλάβει τι σημαίνει εξομολόγηση, δεν έχει μάθει, δεν τον έχουν οδηγήσει, δεν κατηγορώ κανένα. Σημαίνει ότι ακόμη δεν είναι χριστιανός. Πρώτα πρέπει να γίνει χριστιανός. Χωρίς εξομολόγηση μετά το βάπτισμα, χωρίς εξομολόγηση και Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει χριστιανός. Υπάρχει καλός άνθρωπος, αλλά και ο διάβολος είναι πάρα πολύ καλός, ούτε κλέβει, ούτε μυχεύει κλπ, αλλά είναι διάβολος. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι και να χανόμεθα πνευματικά, διότι δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Και η χάρη έρχεται με την πνευματική ζωή, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, λατρεία. Λατρεία δεν μπορεί να σημαίνει καμπάνα τουλάχιστον την Κυριακή και εμείς να γυρίζουμε από το άλλο πλευρό. Σημαίνει ότι περνάει εξόδευτο. Όσο περισσότερο μας αγγίζει η χάρη του Θεού και όσο περισσότερο σεβόμεθα και φοβούμεθα με την έννοια του σεβασμού των Θεών, τόσο περισσότερο αγαπάμε και τον πλησίον. Και έτσι λοιπόν η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται. Συνδεόμεθα με κάποιον πνευματικό, ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι ο Άγιος Πατάπιος επί της γης. Ένας κληρικός με φόβο Θεού, με σεβασμό σε αυτό που κάνει, διότι ό,τι κάνουμε εμείς οι κληρικοί, γι' αυτό φορούμε πετραχύλι, το πετραχύλι τα κάνει, ο Χριστός δηλαδή, η ιεροσύνη τα κάνει. Εμείς είμαστε απλώς διεκπεραιωτές μιας εντολής του Χριστού. Και το που θέλω να καταλήξω, κοιτάξτε, υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση. Επειδή δεν ξέρουμε ότι είναι πνευματική εξομολόγηση και είναι θέμα χάριτος και είναι υπόθεση του Θεού, όχι υπόθεση δική μας. Εγώ είμαι ο διεκπεραιωτής, ο εντολοδόχος, λόγω της ιεροσύνης μου. Αν δεν είχα την ιεροσύνη, δεν μπορώ να βάλω πετραχύλι να εξομολογήσω. Ούτε συγχωρώ. Το μόνο που μπορώ είναι να διδάξω τον άνθρωπο, να τον βοηθήσω. Αν έχω κι εγώ πνευματική ζωή. Αν δεν έχω πνευματική ζωή, βέβαια, τι θα τον βοηθήσω. Λοιπόν, εφόσον η εξομολόγηση. Άστον, Αντρέα, παιδί μου, δεν χρειάζεται. Εφόσον η εξομολόγηση λοιπόν είναι του Χριστού, όπως όλα τα μυστήρια, η Θεία Κοινωνία είναι του Χριστού, γι' αυτό το λόγο πρέπει να απαλλαγούμε από μία, έτσι, από ένα λάθος που κάνουμε. Και το λάθος αυτό είναι να πάω σε έναν κληρικό μορφωμένο που έχει πτυχία, που έχει δοκτορά, που έχει τέτοια, όπου τι μορφωμένος είναι. Το λέω πολλές φορές ότι έχω 5 πτυχία, 2 δοκτορά και 3 πτυχία, 3 επιστημών τα πτυχία. Και όταν το σκέφτομαι, αισθάνομαι αυτό που έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν πολύ ανώτερος από μένα και στα γράμματα, όχι μόνο στην αγιότητα αλλά και στα γράμματα. Έμαθε όλες τις επιστήμες της εποχής. Μεγαλύτερος από τον Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται από τον έρασμο. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε: αλίμονό μου που έφαγα τη ζωή μου σπουδάζοντας στην Αθήνα και μελετώντας τις επιστήμες. Και δεν έμενα περισσότερο στην νηστεία, στην αγρυπνία, στην προσευχή, στις μετάνοιες, στα δάκρυα μετάνοιας κλπ. Έχασα από τη μετάνοιά μου πηγαίνοντας. Παρόλο που δεν άλλαξε καθόλου με το να έλθει εδώ στην Αθήνα και να σπουδάσει. Ελεηνολογούσε τον εαυτό του σε όριμη ηλικία, διότι σπούδασε. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πάτε, τώρα σας βλέπω. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε το εξής, έλεγε ότι στον πρώτο περιερό της Ιχαζόντων, λόγο που θέτει το πρόβλημα της παιδείας. Λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει εντάξει, έμαθες μαθηματικά. Έμαθες φιλοσοφία, τα λέει στο Βαρλάμ. Μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος της ζωής σου θα λύνεις προβλήματα και θα ασχολείσαι με τις επιστήμες του κόσμου και μάλιστα τα μαθηματικά, διότι καυχά ο Βαρλάμ, ο Καλαβρός, ότι ξέρει καλά μαθηματικά και ότι όποιος ήξερε μαθηματικά τότε ήταν ο φιλόσοφος. Φιλόσοφοι ήταν κυρίως οι μαθηματικοί και οι θεολόγοι, όπως μέχρι σήμερα δηλαδή. Και έτσι λέει, επόρου ζωής θα ασχολείσαι με τριώνυμα, με διόνυμα και λοιπά και θα λύνεις μαθηματικά, πότε θα σκεφτείς την ψυχή σου, πότε θα σκεφτείς ότι φεύγεις από τον κόσμο αυτό? Και έτσι λοιπόν έχουμε την εντύπωση ότι όσο περισσότερα γράμματα κανείς ξέρει, τόσο καλύτερος εξομολόγος. Παρακαλώ, αντιστρέψτε το πράγμα. Μπορεί να ισχύει και αυτό για τους Αγίους, ισχύει. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν και άριστος πνευματικός, γεμάτος από πνεύμα Άγιον και άριστος επιστήμων, μέχρι που τα εγκατέλειψε τα επιστημονικά και αυτά και δόθηκε ολόκληρος εις τον αγώνα της ευσεβίας, όπως λέει.
Επομένως δεν είναι ο εντυπωσιασμός από πτυχία και από γράμματα. Ένας ταπεινός γεροντάκος, κληρικός, που δεν έχει πάει μία μέρα στο σχολείο, αλλά έχει ιεροσύνη, έχει πνευματική ζωή, έχει άσκηση κλπ, είναι τόσο πιο υψηλός και πιο μεγάλος από έναν επιστήμονα όσο ο ουρανός από τη γη. Επομένως δεν κυνηγάμε τους εγγραμμάτους. Δεν το λέω για την αγαπητή κυρία, το λέω για όλους μας. Έχουμε αυτή την εντύπωση. Είναι γραμματισμένος αυτό. Τι θα πει, ο γραμματισμένος πάει πιο εύκολα στην κόλαση, να το πω απλά. Πάει πιο εύκολα στο διάβολο από ότι ο αγράμματος. Ο αγράμματος όμως που είναι ευσεβής. Αγράμματος εννοώ λίγο γράμματα. Εντάξει, θα ξέρει να διαβάσει τα βιβλία της Εκκλησίας, θα ξέρει να κηρύξει με την έννοια την αγιοπνευματική, αλλά δεν θα επέρεται, δεν θα καυχάται για την επιστήμη και τα πτυχία και τις δόξες και τις δάφνες που έχει από τα πτυχία. Λοιπόν, σας συνιστώ σε όλους έναν απλό παπαδάκι, ο οποίος έχει πετραχύλι. Αυτό είναι για την εξομολόγηση. Το πρώτο απ' όλα και το τελευταίο είναι το πετραχύλι, δηλαδή να έχει ιεροσύνη. Και δεύτερον, να εξομολογεί μέσα από την εμπειρία τη δική του. Δηλαδή, ζει ο παπάς πριν και μετά πάμε εμείς να του ζητήσουμε να μας βοηθήσει. Όπως δεν πάμε σε ένα κουμπογιαννίκη γιατρό που θα μας σκοτώσει, αλλά πάμε σε ένα γιατρό ο οποίος σέβεται την επιστήμη του και ξέρει την επιστήμη του. Έτσι είναι και ο πνευματικός. Δεν είναι λοιπόν τα πτυχία, δεν είναι οι δάφνες του κόσμου, είναι η ταπείνωση του παπά και η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό λέω συνήθως, πήγαινε σε έναν παπαδάκο που μέσα στο νησί, στην πόλη μας κλπ. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, και όταν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις, πάρε με ένα τηλέφωνο και πες μου, Παπαγιώργη, έχω αυτή την απορία, για να σε παραπέμψω πάλι στον καλό γιατρό. Είδατε τι κάνουμε καμιά φορά, λέμε σε ένα γιατρό, γιατρέ μου, έχω αυτό το πρόβλημα, και σου λέει υπάρχει ένας καλός ενδοκρινολόγος, πήγαινε σε αυτόν. Έτσι κάνει και ο ένας πνευματικός, ο ένας παπάς προς τον άλλο. Καταλάβατε τι είναι αυτό? Α, είναι έξω. Καταλάβατε λοιπόν, αγαπητοί μου, τι είναι. Η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται με ένα πνευματικό άνθρωπο, έστω και αν δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του. Και ένα ιστορικό ανέκδοτο που θεμελιώνει αυτά που λέγαμε. Ο πατήρ Θεοδωρόπουλος, ο Επιφάνιος, αιωνία του η μνήμη, και την ευχή του να έχουμε, πέθανε νέος, 56-57 ετών, είχε το γραφιάκι του που εξομολογούσε, που μελετούσε κλπ. Στο Μενάνδρου 4, εκεί που είναι η αίθουσα και σήμερα ακόμη των τριών ιεραρχών η αίθουσα. Λοιπόν, πηγαίνανε πολλοί. Είχα και εγώ, με πολύ σεβασμό τον έβλεπα ως νεότερος, πήγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου της φιλοσοφίας, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ωραίος άνθρωπος. Γνώση πολύ, εφράδια, δύναμη λόγου. Πήγε λοιπόν κάτι να συζητήσουν και του λέει, ας πούμε το όνομα του καθηγητού, Γιάννης. Δεν ήταν η Γιάννης, αλλά έστω. Του λέει σε μια στιγμή ο πατήρ Επιφάνιος, βρε Γιάννη, του λέει, πώς θα πας πνευματικά? Γιατί έβλεπε ότι αυτά που έλεγε ήταν ύξης απήξης. Έδειχνε ένα μπαλανσάρισμα, οπότε δεν είχε ο άνθρωπος κατασταλάξει κάπου. Μεγάλος στην ηλικία, 35 ετών. Του λέει, ρε Γιάννη, του λέει, έχεις εξομολόγου, εξομολογείσαι. Λέει, δεν βρίσκω κανένα να με εξομολογήσει. Ποιος είσαι εσύ που δεν βρίσκεις κανένα? Του λέει ο πατήρ Επιφάνιος. Λέει, μα είναι αγράμματοι περισσότεροι, αστοιχείωτοι, απλοί, βάρβαροι, άξεστοι, χωριάτες κλπ. Βέβαια, μου έλεγε μετά ο πατήρ Επιφάνιος, οργίστηκα, ήθελα να του φέρω το κεφάλι, το τραπέζι στο κεφάλι. Αλλά συγκρατήθηκα και του λέει, βρε Γιάννη, θέλεις να δοκιμάσουμε κάτι? Ανέβα πάνω στην Ομόνια, είναι κοντά στην Ομόνια η μενά μου, και βρες τον χειρότερο παπά. Τι είναι εδώ παπά που γυρίζει για να βρει πελάτη, συγγνώμη που μιλώ έτσι, υπάρχουν και τέτοια στην Ομόνια. Φέρ τον κάτω και βάλ του πετραχύλι. Ο Θεός, αφού έχει τη διάθεση να εξομολογηθείς αυτόν τον ασεβέστατο και αηθέστατον παπά, θα στον κάνει Μέγα Βασίλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια σχέση έχει. Το χειρότερο παπά, άπαξ και έχει ιεροσύνη, δεν του την πήρανε ακόμη, δεν καθαιρέθηκε και φορεί, μπορεί αυτός να μην ξέρει να σου πει τίποτα ή να σου λέει αντίθετα με αυτά τα οποία λέει ο ίδιος. Θα τον κάνει ο Θεός Μέγα Βασίλη την ώρα που έχει το πετραγύρι και εξομολογήσει. Και έβαλε τα γυαλιά στον καθηγητή τον σπουδαίο και μεγάλο που έλεγε ότι δεν βρίσκει εξομολόγο. Καταλάβατε λοιπόν.
Βέβαια θα μου πείτε, κατεβαίνουν και αγιορείτες με τους οποίους έχουμε επαφή, σύμφωνοι. Πραγματικά άνθρωποι ασκήσεως και μετανοίας, σας συνιστώ να έχετε έναν εξομολόγο, τον παπά της ενορίας σας. Συγγνώμη, λέει κάποιος, μα με ξέρει ο παπάς. Τότε τι εγκλήματα έχεις κάνει που φοβάσαι μην τα μάθει και πάει στο δικαστήριο. Λοιπόν, ό,τι κάνεις εσύ τα κάνουμε όλοι, τις ίδιες αμαρτίες έχουν. Είναι σαν να λέει κανείς, εγώ έχω γρήπη άλλου είδους. Κάθε γρήπη, γρήπη είναι. Και τα ίδια φάρμακα θέλει. Εκτός και είναι η ασιατική γρήπη, επάπαξ, ας πούμε, στην ιστορία ενός αιώνα. Οπότε, τι φοβάσαι, τι τρέπεσαι. Η μετάνοια είναι, κουρελιάζω τον εαυτό μου και δεν ντρέπομαι καθόλου για αυτό που λέω. Μα θα το πει, δεν πάει να το πει σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, έχουμε κληρικούς. Ελάχιστους που μπορεί να προδίδουν το μυστικό. Μην βλέπετε τώρα τα Σύρια στην τηλεόραση, τον παπά πως λεγόταν με την παπαδιά του. Καταλάβατε που η παπαδιά ήταν η εφημερίδα του χωριού. Έκαμε καλά τη δουλειά του ο τέτοιος, ο σεναριογράφος κλπ. Καταλάβατε, δεν είναι έτσι. Έρχονται άνθρωποι και μένα και άλλους κλπ. Και μας ρωτάνε που είχαν έρθει παλαιότερα η εξομολόγηση. Με θυμάσαι, πραγματικά δεν ενθυμούμεθα ούτε το πρόσωπό του. Γιατί? Διότι μέσα μας έχουμε, είναι ψυχολογικό θέμα αυτό, έχουμε μέσα μας οι ιερείς μια προδιάθεση να ξεχνούμε τα πάντα και τους πάντους. Και γι' αυτό λέω, δεν με νοιάζει πότε ήρθες για εξομολόγηση, δεν σε θυμάμαι, παρακαλώ, μα πάτερ δεν ήρθα και δεν θυμάμαι τίποτα. Διαγράφονται, σβήνονται αυτά αμέσως. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος που ήταν άνθρωπος προσευχής και μετανοίας και ασκήσεως, τι έλεγε? Όταν εξομολογούμε αισθάνομαι τόσο ελεύθερος, όπου θέλω να ανεβώ σε ένα βουνό και να διαλαλώ σε όλο τον κόσμο τα αμαρτήματά μου και να λέω αυτός είμαι, αφιλότιμος, αχρίος, ανήθικος, πορωμένος, χωρίς να ήταν ο Μέγας, ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτός είμαι. Ο Θεός όμως με συγχωρεί και μου σηκώνει όλες τις αμαρτίες, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ανεβώ σε ένα βουνό και να διακηρύσω τις αμαρτίες μου. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Εξομολόγηση που θέλουμε να κρυφθούμε, να μην ακουστεί, δεν τολμάμε, ο διάβολος μας λέγει μην το πει. Γιατί? Κάθε και ο παπάς άνθρωπος αμαρτωλός είναι, μπορεί να μην έχει φτάσει να υπερβεί τα, να μην έχει υπερβεί τα όρια κάποιων αμαρτημάτων, αλλά και εμείς αμαρτωλοί είμαστε. Και γι' αυτό ο Θεός, τα λέγω τώρα μια και πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε ανθρώπους να μας εξομολογούν, για να είναι και αυτοί αμαρτωλή, χωρίς εγκλήματα. Βέβαια, για να γίνει παπάς δεν πρέπει να έχει τέτοια πράγματα, αλλά αμαρτωλός είναι ο καθένας. Και επομένως ο παπάς δείχνει κατανόηση. Μας καταλαβαίνει. Ξέρετε, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, γιατί δεν μας έβαλε αγγέλους να μας εξομολογούν, αλλά μας έβαλε ανθρώπους, κληρικούς να είναι εξομολόγοι μας. Βέβαια, ο Χριστός εξομολογεί δια του στόματος του παπά. Ξέρετε γιατί δεν δίνει αγγέλους? Διότι ο άγγελος δεν ξέρει τις αμαρτίες τις ανθρώπινες. Δεν κάνουν αμαρτίες όπως εμείς οι άνθρωποι, οι άγγελοι. Έχουν ξεπεράσει, είναι υπεράνω όλων αυτών των πραγμάτων. Έχουν ζουν μέσα στη χάρη του Θεού, είναι έμπλεοι, γεμάτοι χάρη του. Και λέγει λοιπόν, δεν μας έβαλε άγγελο να μας εξομολογεί, διότι μόλις του έλεγε εσύ κάτι, θα τραβούσε το σπαθί του, το πνευματικό σπαθί, και χράπ θα σου κόβει το κεφάλι. Αλλά ο παπάς δεν κόβει κεφάλι, όπως και ο Χριστός για του ιερέως δεν κόβει κεφάλι. Αλλά αισθάνεσαι τη συντριβή που χρειάζεσαι, διότι ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις το στόμα σου και το λες. Και ο άλλος ντρέπεται να πει ότι είχε μάλωσε με την πεθερά του, η νύφη με την πεθερά, τη μάνα της κλπ. Και γεμάτος είναι ο κόσμος από όλα αυτά. Μην ντρέπεσαι. Αυτή είναι η πραγματική εξομολόγηση. Όταν δεν αισθάνεται κανείς ντροπή να κατηγορήσει τον εαυτό του, η αυτομεμψία όπως λέμε, και για να πει τα αμαρτήματά του. Καταλάβατε λοιπόν. Ποιο είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως? Είναι το πλήσιμο της καρδιάς. Δεν υπάρχει. Ίσως είναι το σπουδαιότερο μυστήριο, διότι χωρίς αυτό που κορυφώνει την πνευματική μας ζωή, δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία. Όταν ερχόμαστε ακάθαρτοι στη Θεία Κοινωνία, εξομολόγητοι όπως λέμε, πού να μπει ο Θεός? Παίρνουμε κι άλλες αμαρτίες και η Θεία Κοινωνία γίνεται θάνατος αντί να γίνεται σωτηρία. Λοιπόν, ούτε παπάδες που να είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, ξέρω εγώ, ή του Χάρβαρτ, δεν μας χρειάζονται, δεν σας χρειάζονται, ούτε παπάς ο οποίος θα είναι η αφρόκρεμα από πλευράς γνώσεων και έτσι κοινωνικής προβολής κλπ. Δεν σας χρειάζεται, ένας απλός κληρικός
σεβάσμιος που να σέβεται τον εαυτό του, να σέβεται και να αγαπά το Θεό, να σέβεται και να αγαπά τους πιστούς. Και από εκεί και πέρα ανοίγουμε την καρδιά μας, όπως κάνουν οι μοναχοί που εξομολογούνται κάθε βράδυ κανονικά στο Άγιον Όρος, εξομολογούνται κάθε βράδυ, διότι δεν ξέρουν αν η νύχτα αυτή είναι η τελευταία. Βέβαια δεν θα καθίσει με τις ώρες, διότι ένας που εξομολογείται συνεχώς δεν έχει, πώς να το πω, δεν είναι το πρόβλημα να μείνει πολλές ώρες. Αλλά περνάει, αν έχει κάτι που τον βαρύνει, περνάει από τον γέροντα, παίρνει ευλογία, παίρνει συγχώρηση και ευλογία και μετά πηγαίνει να κάνει τις μετάνοιες του και τον κανόνα του μέσα στο κελί του και να αναπαυθεί για μερικές ώρες. Αυτά λοιπόν σας τα είπα επειδή πλησιάζουμε εις τα Χριστούγεννα. Αυτή την εβδομάδα ζήσαμε και τιμήσαμε και τιμηθήκαμε και ευλογηθήκαμε από μεγάλες μορφές της Εκκλησίας και παρεκάλεσα τον κύριο Λευτέρη, τους σάλτες μας, εν πάση περιπτώσει, τους παρεκάλεσα να μας θυμίσουν λίγο με τους ύμνους που ακούσαμε, τα πρόσωπα τα μεγάλα τα οποία τιμήσαμε αυτή την εβδομάδα. Αρχίσαμε με την Αγία Βαρβάρα, μια μεγάλη μάρτυρα της Εκκλησίας μας, μεγαλομάρτης Βαρβάρα ονομάζεται. Οι μάρτυρες είναι ένα είδος των Αγίων, μια ομάδα των Αγίων που θυσιάζουν τη ζωή τους για την πίστη, για τον Χριστό. Με το αίμα τους τρέφεται το δέντρο της πίστεως. Ξέρετε, η Εκκλησία στους πρώτους αιώνες ετοίμα ιδιαιτέρως τους μάρτυρες. Οι πρώτοι Άγιοι της Εκκλησίας είναι οι μάρτυρες. Μάρτης, ο πρώτος μάρτης, ο μεγαλομάρτης και πρωτομάρτης της πίστεως είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο αρχιμάρτης, όπως λέγεται, του αρχιμάρτυρος Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ως εάνθρωπος είναι ο πρώτος μάρτυρας που ομολογεί ενώπιον των ανθρώπων. Ομολογεί τη σχέση του με τον Πατέρα, με όλη τη ζωή του, τα θαύματά του, την διδασκαλία του και ομολογεί και την αγάπη του για μας. Διότι όπως λέγει στην προς Ρωμαίους, συνίσθηση την εαυτού αγάπην προς ημάς ο Θεός, ότι έτι όντων αμαρτωλών ημών, Χριστός υπερημών απέθανε. Αποδεικνύει την αγάπη του ο Θεός για μας, διότι μολονότι είμαστε ακόμη και μένουμε ανάξιοι και αμαρτωλοί, ούτε μία ώρα στη ζωή, αν ζήσουμε στον κόσμο, δεν θα έχουμε αμαρτίες. Καν μία ώρα η ζωή ημών επί της γης, είμαστε γεμάτοι αμαρτίες, λέει ο Ιώβ. Επομένως, για μας που δεν αξίζουμε τη χάρη του, δεν αξίζουμε το αίμα του, δεν αξίζουμε τη θυσία του, το αίμα του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, τη ευχαριστία. Παρόλα αυτά αυτός πεθαίνει για μας και είναι η μεγαλύτερη βεβαίωση και απόδειξη της αγάπης του Θεού. Η θυσία του θεανθρώπου. Ξέρετε, είμαστε ακροβάτες οι χριστιανοί και μάλιστα οι Ορθόδοξοι. Είμαστε που έχουμε μια βαριά κληρονομιά, την πίστη των Αγίων και την παράδοσή τους. Είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνί. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο δοκόν εστάνε, βλεπέτο μη πέσει». Αυτός ο οποίος έχει την εντύπωση ότι στέκεται σταθερά, όρθιος και πατάει γερά, να προσέξει μην πέσει. Σε αυτό λοιπόν το σκηνί σκηνοβατούμε, αΐ σκηνοβατούμε οι άνθρωποι, κάνουμε ένα παιχνίδι ισορροπίας. Από μια στιγμή ή τα κερδίζουμε όλα ή τα χάνουμε όλα. Αυτός είναι ο καιρός της μετανοίας, καιρός. Καιρός σημαίνει η στιγμή της σωτηρίας. Επομένως, από την άλλη πλευρά ζούμε σε αυτή την προσπάθεια ισορροπίας, προσπάθεια ευσταθίας, να σταθούμε ενώ ισορροπούμε, με ποια έννοια, ότι ή τα βλέπει αυτά κανείς ως ψέματα, παραμύθι, ή τα ζει κανείς ως αλήθεια. Αυτό είναι το κριτήριο και για τον κληρικό, πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, επισκόπους, παπαγιώργηδες και όποιον άλλον, διακόνους, και ακόμη και τους μοναχούς που δεν είναι κληρικοί, όσοι είναι απλοί μοναχοί, αλλά είναι αγωνιζόμενοι και πρότυπα αγώνος πνευματικού. Ή τα βλέπει κανείς λοιπόν ως αλήθεια και συμμορφώνεται, ζει με τη χάρη του Θεού πάντοτε μέσα σε αυτά. Ενείς έμαθες και επιστώθεις, λέγει στον Τιμόθεο ο Παύλος. Ενείς έμαθες, ζεις σε αυτά τα οποία έμαθες και στα εμπιστεύτηκε ο Θεός. Επιστώθεις, πίστωση. Στα εμπιστεύθηκε ο Θεός. Λοιπόν, ή ζει κανείς μέσα σε αυτά, ενείς έμαθε και επιστώθη, ή τα περνάει για αστείο, για παραμύθι, άνευ σημασίας. Είναι εύκολο, ακούω πολλούς, ας πούμε, έλα μωρέ τώρα κλπ. Εντάξει, και εγώ λέω ευτυχώς που υπάρχει θάνατος για όλους μας και ζωή αιώνια.
Ευτυχώς που υπάρχει ο θάνατος. Γιατί τι να του πεις τώρα, όχι είναι αλήθεια. Ας το πιστέψω εγώ πρώτα και ας ζήσω μέσα σε αυτά ο Παπαγιώργης και μετά ο άλλος. Λοιπόν, σου λέει είναι παραμύθι. Λοιπόν, δύο τι να είναι. Ζούμε σε ένα δίλημα. Ή είναι αλήθεια ή είναι ψέμα. Είναι αυτό που έλεγε ο μεγάλος Ευγένιος Βούλγαρης στον Βολτέρο. Του λέει ο Βολτέρο, κοντζά μου επιστήμονας εσύ που σε σέβεται όλη η Ευρώπη και κάνεις νηστεία, ήταν μέρες νηστείας και ζήτησε λάχανα και ελαίας ο Βούλγαρης να πάει. Και ο Βολτέρος έτρωγε τα σουβλάκια του, ξέρω εγώ άνθρωπος τι έτρωγε, να είναι καλά. Οπότε του λέει ο Βούλγαρης, εντάξει, εάν είναι όλα ψέματα, πες ότι κάνω δίαιτα. Εάν όμως είναι αλήθεια, τι έχεις να πεις εσύ. Και ο Βολτέρος λέει, έβαλε το κεφάλι στο χέρι και άρχισε να σκέπτεται. Ίσως τότε σκέφτηκε για πρώτη φορά ο θεωρούμενος μεγάλος Βολτέρος. Τα γράμματα είναι παιχνίδι, όπως το σκάκι και το τάβλι είναι και τα γράμματα. Πλάτων τι έλεγε. Επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία. Πού σοφία φαίνεται. Αν χωρίσεις την αρετή, εδώ εμείς τη λέμε αγιότητα. Ο Πλάτων την έλεγε αρετή. Από την επιστήμη τότε είναι πανουργία, είναι η μεγαλύτερη πονηρία. Σας έλεγα πρόσφατα για τον Ιμ Πάπα. Να είναι καλά ο άνθρωπος ως άνθρωπος και μακάρι να μετανοήσει, να φύγει σωσμένος. Ο Πάπας είναι επικίνδυνος. Γιατί είναι σπουδαίος επιστήμων και ξέρει πολλά. Το κακό έρχεται, λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, από τους γραμματιζούμενους. Γιατί ο γραμματισμένος κάνει τέλειο έγκλημα. Ενώ ο αγράμματος κάπου θα ξεφύγει, όπως αυτή στο Αγρίνιο, ας πούμε. Τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει. Ο μεγάλος και σπουδαίος επιστήμων και λοιπά, αυτός που έφτιαξε τον Φράγκενστάιν του. Κατά την ωραία εντός εισαγωγικών αναδιδακτική αυτή ταινία του Γερμανού, Φράγκενστάιν ήταν ο δημιουργός της ταινίας και του έργου, συγγνώμη, και μετά έγινε ταινία. Λοιπόν, μπορεί να φτιάξεις τον Φράγκενστάιν και να ξεγελάς τους ανθρώπους, αλλά στο τέλος την παθαίνεις από το είδωλο που κατασκευάζεις, από το κατασκεύασμά σου. Το θηρίο αυτό, το ρομπότ ας πούμε, έφαγε, σκότωσε τον δημιουργό του. Αυτό θέλω να πω. Επομένως, δύο τι να υπάρχουν. Είτε δέχεσαι ως αλήθεια, είτε απορρίπτεις. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα το δούμε όλοι μας. Έρχεται ώρα, λέει, εν οι πάντες ακούσονται της φωνής αυτού και οι ακούσονται ζήσονται. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι προλεχθέντα, προμηνυμένα όλα αυτά. Έρχεται ώρα και αυτή η ώρα κυρίως είναι πρώτον του θανάτου, που είναι η αντίστροφη μέτρηση προς την Δευτέρα Παρουσία, και μετά είναι η Δευτέρα Παρουσία, η τελική ώρα. Η ώρα αρχίζει από το θάνατό μας μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Πόσος χρόνος περνάει. Με το αστρικό ημερολόγιο κλπ. Πολλά χρόνια. Με το πνευματικό ημερολόγιο μια στιγμή γυρίζεις από, πέφτεις εδώ και γυρίζεις από εκεί. Αυτό είναι όλο. Καταλάβατε. Αυτός είναι ο χρόνος μετά το θάνατο. Είναι άλλος χρόνος, άλλου είδους χρόνος, άλλη αίσθηση του τόπου. Οπότε δεν ζούμε με την έννοια της απαντοχής, περιμένουμε. Περιμένουμε διαφορετικά, σε μια άλλη διάσταση χρόνου και σε μια άλλη διάσταση τόπου. Λοιπόν, το πρώτο πρόσωπο, η αρχαία εκκλησία τιμούσε τους μάρτυρες. Διότι μετά τον αρχιμάρτυρα Χριστό έχουμε τον πρώτο μάρτυρα ιστορικά από πλευράς ανθρώπων, τον Στέφανο. Γι' αυτό οι μάρτυρες είναι τα πλέον τιμημένα μέλη της Εκκλησίας, διότι θυσιάζουν τα πάντα. Μένουν σταθεροί στην πίστη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται τίποτε. Μένουν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό τους τιμάμε, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μαρτύριό τους συνοδεύουν πολλά υπερφυσικά στοιχεία, που είναι η φανέρωση της παρουσίας του Χριστού ανάμεσά τους, ο οποίος Χριστός συμμαρτυρεί τις μάρτυρες. Μαρτυρεί μαζί με τους μάρτυρες. Οι μάρτυρες είναι οι πρώτοι αναγνωρισμένοι άγιοι της Εκκλησίας μέχρι τον 4ο αιώνα. Γι' αυτό και η εορτή των Αγίων Πάντων δεν είναι εορτή όλων των Αγίων όπως πιστεύουμε. Έτσι κατήγγισε, αλλά ουσιαστικά και πραγματικά δεν είναι εορτή όλων των Αγίων. Κάθε Άγιος που δεν έχει, λέει, στο ημερολόγιο δεν υπάρχει το όνομά του, συμπεριλαμβάνεται στους Αγίους Πάντες. Από μια πλευρά ναι. Η εορτή όμως εθεσπίστη είναι η αρχαιότερη εορτή της Εκκλησίας μετά τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Λειτουργία και η Θεία Ευχαριστία είναι η εορτή της Αναστάσεως. Τιμάμε την αναστημένη σάρκα, την αναστημένη ανθρωπότητα του Χριστού, την οποία και κοινωνούμε. Παίρνουμε τον Χριστόν Αναστάντα μέσα μας.
Γι' αυτό αναστενόμε αν έχουμε τις προϋποθέσεις ή πεθαίνουμε αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της καθάρσεως της καρδιάς κλπ. Αλλά αυτά όλα τα βλέπει ο Θεός, δεν θα γίνω εγώ δικαστής κανενός, και εγώ κάτω από την κρίση του Θεού είμαι, όπως και εσείς και όλοι μας. Η δεύτερη μεγάλη εορτή είναι η εορτή των Αγίων Πάντων. Πώς έλεγαν, των Αγίων Πάντων μαρτυρισάντων. Όλων των Αγίων που μαρτύρησαν, των Αγίων Μαρτύρων, είναι η εορτή. Και μάλιστα πού την τοποθέτησε η Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή. Έχουμε πρώτα την Πεντηκοστή, που είναι η θέωση. Κάθε ένας βαδίζει για να φτάσει στην Πεντηκοστή, είναι ανοιχτό το υπερόον των Ιεροσολύμων και χωράει όλους τους ανθρώπους που δια της οδού της μετανοίας θα φτάσουν εις τη θέωση. Οι Άγιοι δηλαδή. Ο πραγματικός χριστιανός είναι ο Άγιος. Η Πεντηκοστή λοιπόν είναι η μνήμη της θεώσεως, η οποία είναι διαρκής και συνεχίζεται η θέωση. Οι Άγιοι Πάντες τιμώνται την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Είναι ο καρπός της Πεντηκοστής. Ο καρπός της Πεντηκοστής, ο καρπός της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού δηλαδή, είναι οι Άγιοι Μάρτυρες. Επειδή όμως κάθε πιστός αγωνιζόμενος είναι μάρτυρης της πίστεως και ομολογητής, ομολογητής είναι αυτός που δεν πεθαίνει, δεν τον σκοτώνει. Μάρτυρης είναι αυτός που θυσιάζει τη ζωή. Επειδή όμως κάθε χριστιανός μαρτυρεί συνεχώς τον Χριστό, δίνει, χριστιανός είναι αυτός που δίνει μαρτυρία του Χριστού. Τώρα αυτό είναι τεράστιο το θέμα, δύο λόγια μόνο θα πω τώρα. Τώρα που διαπράττονται τόσα εγκλήματα εναντίον της πίστεως, επειδή δηλαδή ξεκινήσαμε με τον ευρωκομμουνισμό, Μαρσέ, Μπελίγκουερ κλπ. Και άλλοι νεότεροι μαρξιστές της Ευρώπης έριξαν νερό στο κρασί τους, συνάντησαν τον καπιταλισμό και έχουμε ένα κράμα μεταξύ καπιταλισμού και μαρξισμού, είναι ο ευρωκομμουνισμός όπως ονομάστηκε πριν από 2-3 δεκαετίες. Θα το έχετε ακούσει τον όρο. Αυτό τι σημαίνει, συμβιβασμός. Ονομάστηκε επιστημονικά ιστορικός συμβιβασμός. Ρίχνουμε νερό στο κρασί μας και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Μακαρίτης ο Καραμαλής μέσα στη Βουλή, ο πρόεδρος, πολλές φορές φάνηκε ότι δέχεται αυτό τον ιστορικό συμβιβασμό από πλευράς δεξιάς. Θα μου πείτε θα σκοτωνόμαστε, εντάξει, άλλο θέμα. Αλλά από πλευράς ιδεολογίας έγινε ο ιστορικός συμβιβασμός στην Ευρώπη. Και επειδή μάθαμε λοιπόν σε ιστορικούς συμβιβασμούς να κινούμεθα, εντάσσουμε σε αυτό το πρόγραμμα των ιστορικών συμβιβασμών και την πίστη. Το έλεγε ένας μεγάλος σε μια ομιλία που έκαμε στη θεολογική σχολή, την ευχή του να έχουμε, αλλά έλεγε λοιπόν ο μεγάλος ότι λέει μπορεί να διαφέρουμε στα δόγματα, να είμαστε ενωμένοι όμως όλοι οι χριστιανοί, πώς θα είσαι ενωμένοι. Ο ένας λέει το μαύρο, ο άλλος το άσπρο. Ο ένας δέχεται Θεό τριαδικό με εις κοινωνία ίσων και ισοτήμων και ομοτήμων προσώπων, ο άλλος σου λέει όχι, το ένα από αυτά είναι λίγο χαμηλότερο. Ο ένας δέχεται ότι οι επίσκοποι είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, επομένως δεν υπάρχει διαφορά, μόνο στον τίτλο που φέρει και στην πόλη την οποία είναι. Είναι ιστορικοί λόγοι, δεν είναι πνευματικοί λόγοι. Οι επίσκοποι είναι ίσοι μεταξύ τους. Τρεις βαθμοί ιεροσύνης υπάρχουν, διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Και ο άλλος λέει όχι, εγώ είμαι παραπάνω από τους άλλους γιατί είμαι γενικός επίσκοπος, ουνιβερσάλης επίσκοπος, παγκόσμιος επίσκοπος και όλοι μου φιλούν τα πόδια. Είτε πραγματικά όπως γίνεται στη Δύση, είτε μεταφορικά. Ας πούμε ο Μακαριότατος κλείνει ακρόαση από τον Πάπα. Του έλεγα στον κύριο Λευτέρη όπως ερχόμαστε. Κοιτάξτε, και εγώ βέβαια με παίρνετε ένα τηλέφωνο και μου λέτε πότε θέλεις να έρθω στο σπίτι σου. Και σου λέω για μια στιγμή, κοιτάζω, έλα στις 6. Αλλά δεν σου κρίνω ακρόαση. Αφού είμαστε ίσοι, τι ακρόαση να σου κρίσω. Αν δεν είμαστε στην Αθήνα που σε αναγκάζει να έχεις πρόγραμμα, η κακούργα Αθήνα είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Ποιος μπορεί να ζήσει ως άνθρωπος στην Αθήνα. Αν είμαστε στην πατρίδα μου, στην Κέρκυρα, θα σου έλεγα, έλα τώρα. Ή στον δρόμο θα με έβλεπε, θα καθόμαστε σε ένα παγκάκι και θα σου μιλούσα, θα μου μιλούσε. Επειδή εδώ είμαστε στην Αθήνα, στην Παμφάγο, το Παμφάγον τέρας που λέγεται Αθήνα, γι' αυτό ζούμε με τέτοιες συνήθειες. Αλλά μεταξύ εκκλησιαστικών,
Λέει, θα σε δω την τάδε μέρα, εγγράφεσαι στο βιβλίο, την τάδε, όπως κάνεις στον πρόεδρο του κράτους, όπως κάνεις στον βασιλιά τάδε, στον αυτοκράτορα τάδε. Και επί ημίσιαν ώρα. Πώς κλείνει ο πρωθυπουργός, πώς κλείνει αυτά, μισή ώρα κρόαση. Και όταν πάει ο πρωθυπουργός, ο δικός μας, οποιοδήποτε, πάει στην Ευρώπη, επειδή οι Ευρωπαίοι είναι κατά κανόνα ανώτεροι και σπουδαιότεροι από εμάς, έτσι τους θεωρούμε. Οπότε λοιπόν περιμένεις ο Μπλερ, ο Α, ο Β να σου κλείσει συγκεκριμένη ώρα ή η βασίλισσα της Αγγλίας για μισή ώρα κρόαση. Και καμιά φορά λέμε πήγε ο πρωθυπουργός στην Αμερική και το μιλήσανε 45 λεπτά με τον Μπούς. Τώρα μπορεί να μιλούσαν για τον γκολφο, για τον μπέιζμπολ, ξέρω εγώ για τι άλλο. Αλλά θεωρείται αυτό σπουδαίο, ξεπέρασαν το πρωτόκολλο. Λοιπόν, πάει και ο Μακαριότατος στον Πάπα μισή ώρα, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, εις αουδιέντσα του Πάπα. Αουδιέντσα, audience, είναι η ακρόαση. Γιατί το είπα τώρα αγγλικά, που τα ιταλικά είναι προς το λατινικό. Αουδιέντσια. Είναι η ακρόαση. Οπότε λοιπόν πηγαίνει η ακρόαση. Φτάσαμε λοιπόν σε τέτοιες καταστάσεις που επειδή τα εκοσμικεύσαμε, τα κάναμε κοσμικά, χάσανε την πνευματική τους αξία ορισμένα πράγματα, γι' αυτό σκεπτόμαστε και εμείς όπως οι ιδεολογίες με τους ιστορικούς συμβιβασμούς τους. Και έτσι τα πράγματα τα θεωρούμε μια ιδεολογία η οποία μπορεί να ψηθεί, μπορεί να σμικρινθεί, είναι ένα λάστιχο που μεγαλώνει και μικραίνει η πίστη. Η πίστη είναι ο τρόπος ζωής του Χριστού και των Αγίων, αυτή είναι η πίστη. Πρώτα βιώνεται και μετά καταγράφεται. Και ακούσαμε στη τηλεόραση που έλεγε ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτά να τα λέει ο κύριος Γασπαράκης, να είναι καλά, ή όποιος άλλος εκπρόσωπος του παπισμού που ζουν μέσα σε αυτή την αποστήκευση, εντάξει, δεν με ξενίζει. Αλλά να τα λέει μέγας πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως είμαι εγώ, είναι και αυτός πρωτοπρεσβύτερος, εγώ δεν είμαι μέγας βέβαια, αλλά εκείνος είναι μέγας πρωτοπρεσβύτερος, να είναι καλά, τον αγαπώ, τον ξέρω ως άνθρωπο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά διαφωνώ ριζικά, ή αυτός έχει δίκιο ή εγώ. Και οι δύο δεν μπορεί να έχουμε δίκιο. Και τι είπε ο παππούλης εκεί, του λέει η δημοσιογράφος, δεν το άκουσα, αλλά μου το μεταφέρανε 4-5 και επομένως έκρινα ότι πιστά μου το μεταφέρανε. Του λέει Χούκλη, λέει ναι, λέει, αλλά οι κανόνες, οι πατέρες, οι άγιοι, τη συμπροσευχή με αιρετικών την απαγορεύουν. Και τι λέει, αυτά τα είπανε κάποιοι παλαιοί για την εποχή τους. Δεν ισχύουν για τη δική μας εποχή. Αυτή είναι η νέα θεολογία εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Εκκλησίας της Ελλάδος κλπ. Και πολλοί που συζητώ με συναδέλφους και ρωμαιοκαθολικούς, διαπαπικούς και προτεστάντες, πολλοί μου λένε, έλα μωρέ Παπαγιώργη, τι επιμένεις αυτά. Άλλες εποχές αλλάξανε, λέω. Όπως γεννιόμεθα και πεθαίνουμε κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι υπαρξιακά γεγονότα και δεν αλλάζουν, μα και κεσαρική το μήνα κάνεις, πρέπει να τεχθείς από μία γυναίκα. Και πεθαίνεις κατά τον ίδιο τρόπο 700 ετών να πας. Και ο Μαθουσάλας πήγε 969 χρόνια. Τι κατάλαβε, πέθανε. Βλέπετε σε ποια συσκότηση διανοητική ζούμε. Να πούμε, κλείνουμε το χρόνο, εντάξει. Αν μου πεις ότι καταργεί το θάνατο, εντάξει Γιάννη μου, τότε θα πω, εντάξει, μακάρι. Άλλωστε ο Θεός επαυθαρσία επίησε τον άνθρωπο. Λοιπόν, μου λένε, τώρα εσύ σε την εποχή μας λες αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ο Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Ο μεγάλος Ευγένιος Βούλγαρης εκπνέει τώρα το έτος Ευγενίου Βουλγάριου στα 200 χρόνια, ας του κάνουμε μνημόσυνο πνευματικό. Έγραφε σε παπικούς του, λέει, μία είναι η πίστη που δεν αλλάζει ποτέ, όπως ένα είναι ο Χριστός που δεν αλλάζει. Τα υπαρξιακά γεγονότα δεν αλλάζουν ποτέ. Υπαρξιακό γεγονός είναι ζωή, είναι γέννηση, είναι θάνατο. Τα ακραία μέσα στα οποία κυλούν άλλα δευτερεμούσης σημασίας υπαρξιακά γεγονότα. Η γέννηση και ο θάνατος είναι απαράβατη πραγματικότητα για κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, το ίδιο και η πίστη, διότι η πίστη ως εν Χριστώ ζωή αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου, άρα υπάρχει μια πνευματική γέννηση και στην νίκη πάνω στο θάνατο. Πολλοί όταν λέμε νίκη πάνω στο θάνατο, ακόμη και γραμματισμένοι, θα λένε, το έχω ακούσει και εγώ κατά πρόσωπο πολλές φορές, ναι μα πού πεθαίνουμε. Οι καλόγεροι, δηλαδή οι μοναχοί,
που ζουν σε μια εγνησιότητα πίστεως και εν Χριστώ ζωής, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά εμείς παίρνουμε τον κανόνα. Οι μοναχοί λένε επιγραφές γύρω γύρω: εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Εάν δηλαδή σταυρωθείς για τον κόσμο, Χριστός είναι σταύρον, ζωουκέτη εγώ ζήεν εμή Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν θα σταυρωθείς για τον κόσμο και πεθάνεις για τον κόσμο, ο πεθαμένος δεν αμαρτάνει, ούτε ωραίγεται, επιθυμεί να απολαύσει τον κόσμο. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους ο αποθανών δε δικαίωται. Όχι ότι του συγχωρήθηκαν, μακάρι να πεθάνω και να μου συγχωρηθούν αμέσως όλες οι αμαρτίες, ευτυχής θα είναι. Ο αποθανών δε δικαίωται, και ξέρετε το λάθος αυτό, να το κάνουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να διαβάσουν, εντάξει, και ο Θεός τους, αλλά να το κάνουν καθηγητές, να το κάνουν δαφνηφόροι της επιστήμης και μάλιστα και θεολόγοι. Ο αποθανών δεν δικαίωται από τις αμαρτίες, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή δεν αμαρτάνει. Ποιος πεθαμένος αμαρτάνει? Να σε κλέψει ο πεθαμένος, ούτε ο ίδιος στα σάβανα δεν έχει ξέψει για να πάρει. Τι να σου κάνει? Να σε χαστουκίσει ο πεθαμένος κλπ. Επομένως ο αποθανών δεν δικαίωται από τις αμαρτίες. Πάβει να αμαρτάνει. Λοιπόν, αν δεν πεθάνεις πριν πεθάνεις με την πνευματική ζωή και την άσκηση, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Θα είσαι συνεχίσεις να ζει μέσα στη χάρη του Θεού που είναι η όντως ζωή. Αυτή εστίν η αιώνιο ζωή είναι γιγνώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Γνώσης του Χριστού σημαίνει ένωση μαζί του. Αδάμ έγνω την γυναίκα αυτού. Τι σημαίνει? Κοιμήθηκε μαζί της, ενώθηκε μαζί της και έκαμε τον Κάιν, έκαμε τον Άβελ κλπ. Γιγνώσκω λέγεται σε πνευματικό θέμα και σε σωματικό. Αντί να πει γάμος, λες γνώση, γιγνώσκω. Αλλά γιγνώσκω και τον Θεό, το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται. Ενώνομαι μαζί, είναι η τελεία γνώση. Η υπέρβαση, η αυτυπέρβαση του ανθρώπου. Σημαίνει, δεν θέλω να το κάνω φιλοσοφία τώρα, αλλά σας λέω και κάποιους όρους για εκείνους που ασχολείστε με τα θέματα και θέλετε να τα ακούσετε. Οπότε λοιπόν, εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Υπάρχουν οι χριστιανοί που πεθαίνουν πριν πεθάνουν. Και αυτοί είναι οι όσοι, οι ασκητές. Και όχι μόνο αυτοί που είναι στις τρύπες, εντεσοπές της γης. Κατουνάκια, καρούλια, τώρα με πήρε προ δύο ώρων, με πήρε ένας ασκητής, αγιορείτης, που κατέβηκε για κάποιο θέμα ιατρικό και είναι στα κατουνάκια. Με πήρε λοιπόν και πήρα την ευχή του και του είπα να προσεύχεται και μου έλεγε ότι πολλοί από εμάς τους αγιορείτες γίναμε λαπάδες. Γίναμε λαπάδες. Δηλαδή ακούμε να υβρίζεται η πίστη, όχι από τους άλλους. Ξέρετε, αν βλαστημίσει κάποιος από εσάς, το μόνο που θα κάνει ένας πνευματικός άνθρωπος να λέει: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον τον δούλο σου. Αν όμως βλαστημίσει με τον τρόπο που τα λέει, όπως ο Παπούλης που λέει αυτά ήταν για κάποιους παλαιά και τώρα δεν ισχύουν, θα μου πείτε: έχω δικαίωμα να το κάνω? Όχι, αλλά σου έρχεται να του πετάξει σε μια πέτρα. Σου έρχεται. Διότι η βλασφημία είναι πολύ μεγάλη, αυξάνει ανάλογα με το πρόσωπο που τη λέει. Όταν μιλεί κανείς, ο γνούς και μη ποιή σας, δαρίσετε πολλά. Θα πάει πολύ ξύλο αυτός που ξέρει και δεν το κάνει, δεν το λέγει σωστά. Αυτά μου λέει ο γέροντας, λέει λαπάδες γίναμε, πολύ. Λέω γέροντα, ξέρω ποιος είστε, ξέρω τι προσεύχεστε. Και μάλιστα μου έλεγε το παράπονο αγιορητών, ότι είναι ντροπή λέει για εμάς τους αγιορείτες να έχουμε εγγάμους παπάδες. Να αγωνίζονται, το καταδύναμη, να αμαρτωλοί είμαστε όλοι, να αγωνίζονται για την πίστη και οι λοκατζίδες της Εκκλησίας και κυρίως οι αγιορείτες, οι μοναχοί δηλαδή και οι αγιορείτες, να διστάζουν να πούν κάτι για να μην δυσαρεστήσουν. Και τι περιμένει? Τι περιμένει? Το ίδιο λέω και για εμάς, ας πούμε. Χωρίς να αδικήσεις, χωρίς αυτό, σε ανεβάζει ο Θεός, σε κάνει καθηγητή η πανεπιστημία ή στο χώρο, σε ανεβάζει στο χώρο σου, σε ανεβάζει εκεί που δεν πάει παραπάνω. Σε κάνει κοσμήτωρα. Και πες ότι γίνεσαι υπουργός, γίνεσαι πρωθυπουργός. Πού θα πάει, πότε θα ομολογήσεις Χριστόν? Πρέπει να γίνεις Θεός επί γης? Ούτε τότε, γιατί θα θέλεις να γίνεις ανώτερος από τον Θεό. Αν το δούμε έτσι. Συγγνώμη, δεν είναι η ώρα κατάλληλη, αλλά επειδή είμαι κερκυραίος και το χιούμορ,
και από τη γυναίκα μου κόλλησα και από το γιούμορ του Λασκαράτου, το κεφαλονίτικο, έλεγε ο Χάρη Κλίν μια φορά στο, σε μια εκπομπή στην τηλεόραση που την είχα δει, γιατί μου αρέσει το χιούμορ, έλεγε το εξής. Συζητούν δύο φύλαθλοι, δύο χούλιγκανς, και λέει ο, πέστε μου ένα όνομα ποδοσφαιριστού μεγάλου σήμερα, ας πούμε, ο Ρονάλντο, ακούω, ο Ρονάλντο, λέει, μεγάλος ο Ρονάλντος, αδελφέ μου, θεός ο Ρονάλντος. Τι θεός ρε, ημίθεος, του λέει αυτός. Λοιπόν, έτσι είναι. Περνάς το Θεό και γίνεσαι ημίθεος, που έλεγε ο άνθρωπος. Νόμιζε ότι είναι ανώτερος, είναι περισσότερες συλλαβές, περισσότερο θα είναι. Λοιπόν, τι θα γίνει. Και έτσι, το να τα ακούς αυτά να διαστρεβλώνονται από έναν απλόν άνθρωπο, λες ο Θεός να τον συγχωρήσει και να του δώσει νου. Αλλά το να είναι ένας που ξέρει τα πράγματα, είτε λαϊκός είτε κληρικός, και να τα διαστρεβλώνει για να έχει τις βίλες του, την καλοπέρασή του, τα χρήματά του, τα παράσημά του, τις δόξες του κλπ, κλαις εκείνη τη στιγμή, κλαις. Και λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Και μένα και αυτόν και τον άλλον. Ελέησέ μας. Λοιπόν, εκείνοι οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό δίνουν μαρτυρία του Χριστού. Και αυτό όχι μόνο οι μοναχοί, οι ασκητές, αλλά και οι απλοί χριστιανοί, εσείς όλοι. Την ώρα που προσεύχεστε, που λέτε την ευχή, και μη λείπει η ευχή από κάτι, η μεγαλύτερη άσκηση είναι η ευχή. Τι σου λέει ο γέροντας, 300 μετάνοιες και την ευχή. Στρωτές, μετάνοιες κάτω. Να σπάσει αυτό που λέγαμε στο στρατό ο τσαμπουκάς, έτσι λέγαμε. Μας μάθανε στο στρατό. Να σπάσει ο τσαμπουκάς, δηλαδή αυτή η έπαρση του ανθρώπου. Είναι ωραίος ο όρος. Συγγνώμη, δεν είναι ύβρις, δεν είναι κακό. Κακό ήχος είναι, αλλά όχι κακός όρος. Θα σπάσει ο τσαμπουκάς σας, μας λέγανε. Στραβάδια κλπ. Όταν πρωτοπήγαμε στο στρατό, και δοξάζω τον Θεό που πέρασα από αυτή την εμπειρία δύο ολόκληρα χρόνια, υπηρέτησα την πατρίδα μου. Οπότε λοιπόν, οι μετάνοιες αυτό το σκοπό έχουν. Οι Προτεστάντες μας λένε, αν θέλεις να πεις κάτι, το λες εις την εικόνα. Και τους λες, αφού εσύ δεν πιστεύεις, δεν δέχεσαι εικόνα. Σε ποιαν εικόνα, στην φωτογραφία του πατέρα σου θα το πεις. Βλέπετε δηλαδή ο διάβολος ποιες μεθοδεύσεις χρησιμοποιεί. Το έχω ακούσει εκατοντάδες φορές από αδελφούς μας, συνέλληνες, Προτεστάντες και εδώ και στο εξωτερικό. Τι σου λέει, γιατί πας στον παπά και λοιπά. Σας είπα, για να μην μας κόψει το κεφάλι ο άγγελος. Πάμε στον παπά, ο οποίος και τα λέει ο Άγιος Κοσμάς, δεν τα λέω εγώ. Το κακό είναι ότι τον Άγιο Κοσμά τον δέχονται αριστεροί, δεξιοί, πάντες, αλλά τον δέχονται ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Είχε γράψει ο Χολέβας, ο Κώστας, ένα άρθρο πρόσφατα, ο Κύριος Κοσμάς, ότι στην ιστορία τώρα της 6ης Δημοτικού λέγει ότι αγωνίστηκε για την ελευθερία με το λόγο του κλπ. Και ο Κοσμάς. Ποιος είναι αυτός ο Κοσμάς, ο Μπακάλης της γειτονιάς μου? Για να μην μπουν Πατροκοσμάς ή Πατήρ Κοσμάς, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Το καταλάβατε. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό είναι και αυτοί μάρτυρες. Αλλά ονομάζονται όσοι, επειδή δεν εξετελέστησαν, αλλά υπέστησαν άλλους διωγμούς, μαχόμενοι συνεχώς με τον διάβολο, πολεμώντας με τον διάβολο, όπως κάνουν όλοι οι μοναχοί μας και όπως κάνουν και όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί. Λέει κάποιος, μιλούσαμε για εξομολόγηση πριν, λέει κάποιος, μα δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα. Δεν θέλεις, δεν θέλουμε να τα κάνουμε. Δεν θέλουμε. Είναι η βεβαρημένη από την πτωτικότητα. Είμαστε σε έναν κατήφορο συνεχώς φύση μας. Ούγαρο θέλω ποιό αγαθόν, αλόγου θέλω κακόν τούτο πράσο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και από την άλλη πλευρά όμως, την βαρύνουμε περισσότερο την ολιστικότητα, τονίζουμε αυτό το γλιστερό, την ολιστικότητα της πίστεως, με την αστάθειά μας και την επιφανειακή μας σχέση με την πίστη. Εκείνος ο οποίος φτάνει σε σημείο με τη χάρη του Θεού να και αγγίξει την καρδιά του αυτή η χάρη, αναλύεται σε δάκρυα και δεν μπορεί να σταματήσει. Γιατί καταλαβαίνει τι είναι ο Θεός, την αγιότητα του Θεού, την αγάπη του Θεού και την αναξιότητα τη δική μας. Εμείς είμαστε ψεβείς του κουταλιού, του γλυκού κουταλιού. Αλλά επιφανειακά όλα. Ζούμε σε έναν εθνικό χριστιανισμό. Τώρα πάμε σαν Χριστούγεννα, αρχίσανε στολίσματα κλπ. Λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, μη εορτάσουμε εθνικός, μη δε ιουδαϊκός, αλλά χριστιανικός εορτάσουμε.
στο λόγο του εις τα Χριστούγεννα, στην, δηλαδή στην, στα θεοφάνεια ή τον γενέθλια του Σωτήρος. Να μην γιορτάζουμε λοιπόν, λέει, ούτε όπως οι εθνικοί ειδωλολάτρες, ούτε όπως οι Ιουδαίοι. Βλέπετε, Ιουδαίοι, ούτε όπως οι Ιουδαίοι. Διαφοροποιείται. Οι μη δεχθέντες των Χριστών ως επιγγελμένων από τους προφήτες, αυτοί είναι Εβραίοι εκτός Χριστού. Οι Εβραίοι σήμερα είναι εκτός χριστιανισμού, εκτός Βίβλου, εκτός γραφής. Εμείς λέμε μονοθεϊστικές θρησκείες της Βίβλου. Το Ισλάμ, ο Ιουδαϊσμός και ο χριστιανισμός, όλοι οι χριστιανισμοί, ούτε μία σχέση. Η Παλαιά Διαθήκη μιλεί για κάποιο, παραπέμπει σε κάποιο συγκεκριμένο. Και αυτός ο συγκεκριμένος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ερχόμενος Μεσσίας. Λοιπόν, μην εορτάσουμε ούτε εβραϊκά, ούτε εθνικά, ειδωλολατρικά, αλλά χριστιανικά, όπως ο Χριστός δηλαδή θέλει. Και αφού λέει διάφορα, λέει, εορτάσουμε μη τα ημέτερα, αλλά τα του ημετέρου, μάλλον δε τα του δεσπότου. Να γιορτάσουμε όχι τα δικά μας, εμείς γιορτάζουμε τους εαυτούς μας. Να αγοράσουμε τούτο, να φάμε, να πιούμε, εντάξει, και αυτό το πρόγραμμα είναι. Βλέπετε το Πάσχα, πάμε και ψήνουμε αρχαιοελληνιστή, ψήνουμε τον Οβελία. Επειδή βέβαια έχει το συμβολισμό στην Παλαιά Διαθήκη, οι Εβραίοι που έψησαν το αρνί, δεν είχαν τι να ψήσουν, έψησαν τι να φάνε, λάχανα και τον Οβελία. Εμείς τον λέγαμε Οβελία οι Έλληνες. Εντάξει, πανηγυρίζουμε και ευλογούμε το κρέας, ευλογούμε τα αυγά, το ευλογούμε το τυρί την ημέρα του Πάσχα. Αυτά είναι τα ελληνικά, τα ελληνορθόδοξα δηλαδή. Αλλά δεν είναι αυτός ο εορτασμός, εμείς εορτάζουμε τα του εαυτού μας. Λέει μετά, εορτάσουμε τα του ημετέρου. Ημέτερός μας, δικός μας, είναι ο Χριστός. Μάλλον δεν τα του δεσπότου. Τα του ημετέρου, ο οποίος είναι ο δεσπότου. Ο χριστιανισμός ουδέ πράγμα πάρελο. Δεν είναι παιχνίδι ο χριστιανισμός, ούτε πάρελο. Δηλαδή, συν της άλλης είμαστε και χριστιανοί. Αυτός είναι ο φιλελεύθερος, αμερικανοαστικός, ευρωπαϊκοαστικός και μαρξιστικοαστικός χριστιανισμός. Διότι και οι μαρξιστές αστεί άλλου τύπου είναι. Καταλάβατε. Είναι όλοι Ευρωπαίοι. Γέννημα της παλαιάς Ευρώπης, της γυραιάς Ευρώπης. Και επειδή πήγανε στη Ρωσία, τους μεταφύτευσαν εκεί για να κάνουν αυτό που έκαναν. Επομένως είμαστε όλοι με την οτροπία του αστού. Πάγομαι, πείομαι, αύριο γάρα αποθνήθομαι, ο Επίκουρος. Ο Μάρξ, ο καημένος Θεός χωρέστον, έκαμε διδακτορική διαδρομή για τον Επίκουρο. Για ποιον θα έκανε, για τον Πλάτωνα ή για τον Απόστολο Πάπο. Και έτσι λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτές τις σκέψεις, έχουμε χαράξει ένα πλαίσιο. Έρχονται οι μάρτυρες, έρχονται οι μαρτυρούντες κατά την συνείδησή τους, οι μαρτυρούντες στη συνειδήση, οι όσοι, οι ασκητές κλπ. Κάθε χριστιανός ο οποίος περνάει από το μαρτύριο της θλίψεως, της στερήσεως, του αγώνος υπέρ του Χριστού, ζει τα παθήματα του Χριστού και δεν δέχεται ως παραμύθια της καλυμάς, όπως ο πρωτοπρεσβύτερος δυστυχώς για τον οποίο μίλησα, διότι αφού τα πες στην τηλεόραση δεν τα πες σπίτι του και τον προδίδω, κανείς δεν φέρβος δεν θα έρθει να μου πει ότι είναι προσωπικά δεδομένα, τα πες δημόσια στην τηλεόραση, γελάω αλλά πρέπει να κλαίμε, και είπα αυτά τα πάνε κάποιοι παλαιοί, κάποιοι λύθιοι δηλαδή, που δεν ξέρανε τι λέγανε, για να περάσει η ώρα. Και εμείς δεν έχουμε υποχρέωση να τα δεχόμεθα. Ξέρετε, αυτό είναι, ψυχολογικά είναι η αυτοαπαλλαγή. Η αυτοαμνίστευση, σωστότερα. Αυτή είναι η αυτοαμνίστευση. Το λένε αυτό για να αμνιστεύουν τον εαυτό τους, άρα παιδιά δεν τρέχει τίποτα. Αγωνίζονται κάποιοι να πείσουν τον εαυτό τους ότι αυτά όλα είναι πεπαλαιωμένα και δεν έχουν αξία σήμερα. Διότι διαφορετικά, επειδή ξέρουν και θεολογικά έχουν σπουδάσει και λοιπά, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, παπάδες, καθηγητές, επειδή λοιπόν έχουν σπουδάσει, αισθάνονται μια τύψη συνειδήσεως. Και σου λέει τώρα τι κάνω. Όταν λες αυτά όλα δεν έχουν σήμερα σημασία, πείθεις τον εαυτό σου, όσοι έχετε σπουδάσει ψυχολογία, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πείθεις τον εαυτό σου και φημώνεις τη συνείδησή σου. Φημώνουν τη συνείδησή τους. Δεν ελέγχονται πλέον γιατί τα θεωρούν ξεπερασμένα και άνευ σημασίας. Και φτάνουν στη λεγόμενη αυτοαμνίστευση. Ό,τι και να κάνεις μετά θεωρείται επιτρεπτό διότι πλέον δεν σε ελέγχει τίποτα.
Είδατε, ο Θεός μιλεί στον άφρονα πλούσιο και του λέει άφρον άφρον, τι μαζεύεις, αι τι μας αστήμιες, μαζεύεις, τι θα τα κάνεις. Ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν, οι δαίμονες δηλαδή έρχονται να πάρουν την ψυχή σου. Τι θα τα κάνεις αυτά που έχεις, να σκέπτεσαι όλα και δεν σκέπτεσαι το θάνατο. Η μνήμη του θανάτου είναι ο μεγαλύτερος δάχτυλος. Όλοι οι Άγιοι και οι σήμερα οι ασκούμενοι, διορθώστε με αν κάνω λάθος γέροντα, όλοι οι ασκούμενοι έχουν πάνω στο τραπεζάκι τους εκεί που δουλεύουν, που γράφουν, κάνουν, μελετούν. Κάποιο τραπεζάκι θα υπάρχει, άλλος μπορεί να μην έχει καν τραπέζι. Σε μια γωνιά του κελιού, του φτωχού κελιού, έχει την κάρα ενός ασκητού, ενός αυτοπνευματικού του πατέρα κλπ. Να βλέπει το κρανίο του πνευματικού του πατέρα και να του λέει πατέρα έρχομαι. Και εκείνος του λέει σε περιμένω. Παροδικότητα του κόσμου. Η μνήμη θανάτου, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη αφορμή πνευματικής ζωής, μετανοίας και σωτηρίας. Η μνήμη θανάτου. Φεύγουμε. Προχτές στη θεολογική σχολή, συγκινητικό. Ένα παιδί 20 ετών, μια χαρά, 2 ώρες πριν ήταν στο μάθημα, στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας, ικανότατος, από τους πολύ καλούς φοιτητές συμμετείχε, γεμάτο ζωή, τον είχα γνωρίσει, γεμάτο ζωή. 2 ώρες μετά πεθαίνει και κυδεύτηκε προχτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος μας υπόσχεται ότι θα ζήσουμε και λοιπά, θα κάνω. Τι μας μαθαίνει ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην επιστολή, στην Καινή Διαθήκη? Μας λέει εάν ο Θεός θέλει ή ο Θεός θέλει. Καταλάβατε, γι' αυτό μα λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι συνεχώς. Το λένε και οι ξένοι. Το έχω ακούσει στα γερμανικά αρκετές φορές που το λένε. Όσοι έχουν κάποια πίστη. Εάν ο Θεός θέλει. Ότι δεν ξέρεις τι γίνεται την επόμενη στιγμή. Λοιπόν, περάσαμε σήμερα πολλά, μέχρι σήμερα πολλά ονόματα, μεγάλα. Σταθμούς στην παράδοσή μας. Και Αγία Βαρβάρα, Μεγαλομάρτης. Δοξάζει τον Χριστό με το μαρτύριό της και από τον ίδιο τον Πατέρα της. Και πραγματώνει τον λόγον του Χριστού, παραδοσίσεστε υπογονέων, αδελφών και συγγενών και φίλων και διώξου συνημάς δια το όνομά μου. Και θρίξ εκ της κεφαλής ημώνου μία πόλετε, Λουκά, και μία τρικούλα από το κεφάλι σας δεν θα πάθει τίποτα. Όχι ότι δεν θα πεθάνει, ξέρετε, όταν σε σκοτώνει ο οποιοδήποτε τύραννος, εκείνος παθαίνει. Για τον Χριστό εννοώ, εκείνος παθαίνει και όχι εσύ. Εσύ ζεις. Σας είπα πριν που λέει, μα πού υπάρχει θάνατος, τι θα πει υπάρχει θάνατος. Η υπέρβαση του θανάτου είναι να διαχειριστείς με τη χάρη του Θεού τη ζωή σου στα χέρια σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τους σκοτώνουν και δεν το θέλουν να σκοτωθούν. Άρα δεν διαχειρίζονται τη ζωή τους, ενώ άλλος που λέει, σκότωσέ με, κάμε ό,τι θέλεις, δεν αλλάζω την πίστη μου. Αυτός εξουσιάζει τη ζωή του και τότε η ζωή του γίνεται δική του. Τότε η ζωή του γίνεται δική του. Ενώ διαφορετικά είναι στα χέρια του ενός τυράννου. Λοιπόν, αυτός ο θάνατος είναι παιχνίδι. Είναι παραμυθάκι. Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Τα λείψανα των Αγίων, τα χέρια λείψανα των Αγίων, μας αποδεικνύουν αυτή την πραγματικότητα. Εάν είχα εγώ αυτιά θα μπορούσα να ακούω στην Κέρκυρα τον Άγιο Σπυρίδωνα να μου μιλεί, αλλά είμαι κουφός, θεόκουφος. Συγγνώμη για τον όρο θεόκουφος, αλλά το λέμε. Βλέπετε, βάζουμε το Θεό για να δείξει κατεξοχήν κουφός. Επικίνεται η έννοια του πράγματος. Να μιλήσουμε και λίγο φιλολογικά η κακομοιριά μου. Λοιπόν, μετά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Κορυφαίος πατέρας της Εκκλησίας. Ξέρετε, η χάρη του Θεού στέρνει ορισμένα πρόσωπα τα οποία ως άλλοι σήμονες κυριναίοι σηκώνουν το Σταυρό του Χριστού σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας. Ένας εξ αυτών είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και αυτά τα πρόσωπα βοηθούν την Εκκλησία ως σώμα Χριστού να υπερβεί την κρίση μιας εποχής, μιας περίοδου. Βασίλειος, Χρυσόστομος, αυτοί είναι οι πατέρες που σήκωσαν το σταυρό μιας κρίσεως μεγάλη για την Εκκλησία, των 4ο αιώνα. Ο Ειρηναίος, ο Ιγνάτιος, των 2ο αιώνα. Γνωστικισμούς, Ευαγγέλια του Ιούδα και κάτι όλες αυτές τις πλιαρίες, αυτοί σήκωσαν αυτό το βάρος. Λοιπόν, έχουμε πρόσωπα τα οποία είναι
τα οριακά σημεία μέσα στην ιστορία και φτάνουν, φτιάχνουν την ευθεία γραμμή. Το κόκκινο νήμα, λένε οι Γερμανοί. Έτσι δεν είναι, το κόκκινο νήμα. Δηλαδή που βλέπεις, όπως το αεροδρόμιο, τα φωτάκια σου δείχνουν τον διάδρομο, έτσι και εδώ αυτά τα πρόσωπα σου δείχνουν την πορεία του εκκλησιαστικού σώματος, την ιστορία της Εκκλησίας. Από αυτά τα πρόσωπα ένα είναι τον 8ο αιώνα ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δεν ήταν Έλληνας με αίμα ελληνικό, Σύρος ήταν, αλλά ο ελληνικότατος και ο ελληνικότερος άνθρωπος της εποχής του, να τον εκεί με το τουμπάνι. Το έχω πει πολλές φορές, υπερβαίνεται η έννοια του αίματος, η έννοια της καταγωγής, η έννοια της εθνικότητας, αγαπάει την πατρίδα του. Και έζησε στην πατρίδα του, στον χώρο της Συρίας, άλλο που ανήκε στην αυτοκρατορία και η Συρία, αλλά δεν είπε αλλάζω, πάω να είμαι Σύρος, όπως ο Γερμανός, δεν λέει πάω να είμαι Γερμανός. Εγώ τον κύριο Μπραντ τον λέω Γερμανοέλληνα από την ημέρα που βαπτίστηκε και έγινε Ορθόδοξο. Γερμανοέλληνα. Τι σημασία έχει. Όταν κάνουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σου και δεν υπάρχει ουδαίος ή Έλλην, δούλος ή ελεύθερος κλπ. Και όταν φτάσουμε στη θέωση, τότε πραγματώνεται το ουκένι, άρσεν και φίλη. Δεν υπάρχει διαφορά. Προσέξτε, αυτό σημαίνει. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Μου είπανε τώρα στο σταθμό της Εκκλησίας, δυστυχώς δεν ξέρω γιατί μου τα λένε για να με πικραίνουν, μία βαθμοφόρος της σχολής μας, να μην πω τώρα τι διδάσκει και τι βαθμό έχει, να είναι καλά, έλεγε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Αν δεν καταργούνται τα φύλλα. Τα φύλλα καταργούνται στην αιωνιότητα και στη θέωση. Όταν φτάσει στη θέωση δεν υπάρχει φύλλα. Αλλά στον κόσμο αυτό έχουμε φύλλα. Ο ένας είναι άνδρας, ο άλλος είναι γυναίκα. Ξέρετε, αυτές όλες οι σκέψεις οι άκρητες μας οδηγούν στο τρίτο φύλλο, στο unisex, στους ομοφυλόφιλους και στις λεσβίες δηλαδή μας. Το φύλλο υπάρχει. Αλλά στη θέωση πάβει η λειτουργία του φύλλου. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Δεν το άκουσα εγώ. Γι' αυτό και δεν είπα κανένα όνομα. Έτσι. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγαλύτερος ορθόδοξος θεολόγος και ο μεγαλύτερος Έλληνας από πλευράς επιστημονικότητος, ήξερε τον Αριστοτέλη στα δάχτυλα, αλλά ο Αριστοτέλης δεν μπήκε μέσα στη θεολογία του όπως έγινε στη Δύση. Το βιβλίο του έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως που το έκαμε για να απαντήσει στις αιρέσεις της εποχής του και των προγενεστέρων αιώνων, είναι ένα είδος δογματικής διδασκαλίας η πίστης, η Ορθόδοξη, χωρίς τα δυτικά σχολαστικά σχήματα, και πολλούς αιώνες το χρησιμοποίησαν μέχρι την Επανάσταση του 21 ως βιβλίων θεολογίας που δίδασκαν την Ορθόδοξη θεολογία στις σχολές της Τουρκοκρατίας, στη Δύση ακόμη και λοιπά, παλαιότερα στη Δύση. Αλλά δεν είναι σχολαστικό κείμενο, το Μάσα Κινάτης. Απλούστατα μαζεύει όλη την εμπειρία των Αγίων και την παρουσιάζει αναφορικά προς συγκεκριμένα σημεία της πίστεως. Η σάρκωση του Θεού Λόγου, σταύρωσή του, θάνατος, ανάσταση, πεντηκοστή κλπ. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεγάλος, πνευματικός ηγέτης και ομολογητής της πίστεως. Επί της εποχής της πάρα πολύ δύσκολης της οικονομαχίας. Μετά θα έρθει ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουβίτης να συνεχίσει τη δική. Βλέπετε κάποια πρόσωπα ο Θεός τα ευλογεί ώστε να είναι στην κορυφή. Βέβαια δεν ήταν μόνοι. Αλλά αυτά είναι τα κατευθυντήριν πρόσωπα. Και από τα κείμενά τους βλέπουμε τον αγώνα που έκαμε. Και ξέρουμε και την ιστορία τους. Άγιος Σεραφείμ, νεότερος νεομάρτης 1703, άλλη υπόθεση. Αυτός ήταν βλάκας που θυσιάστηκε για την ελευθερία της Ελλάδας. Αυτός του γένου. Αυτός δεν ήταν βλάκας μόνον, αλλά κατά κάποιους ήθελε να πεθάνει και πέθανε. Διότι αυτοί λένε ότι δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, περνούσαμε με τους Τούρκους μια χαρά και επομένως γιατί να απελευθερωθούν. Βλέπετε πως αλλοιώνονται τα πάντα μέσα στο πανεπιστήμιο. Γράφουμε, λέει, ξαναγράφουμε την ιστορία. Η ιστορία γράφεται με βάση τα νεότερα πορίσματα, αλλά δεν ανατρέπεται η ιστορία. Εμπλουτίζεται η γνώση, διορθώνονται λάθη του παρελθόντος, αλλά κατά βάση τι να ξαναγράψει. 1703, επειδή έγινε κάποιο κίνημα, ήταν Φαναριοφαρσάλων εκεί, Φαναρίου και Φαρσάλων, κοντά στην Καρδίτσα. Φανάρι ήταν και η περιοχή της Καρδίτσας.
Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον εξετέλεσαν, τον κρέμασαν. Βλέπετε, οι Τούρκοι κρεμούσαν τους επικεφαλείς, τους ηγέτες, δεν κρεμούσαν το λαουτζίκο όπως κάνουν οι Γερμανοί, οι Ναζιστές και οι Αμερικάνοι σήμερα. Αυτοί κάνουν τα λεγόμενα αντίπεινα. Οι Τούρκοι δεν είχαν αντίπεινα. Σε αυτό ήταν πιο, έτσι, πώς το λέμε, αξιοπρεπείς οι Τούρκοι. Αλήθεια. Εγινόταν μια ταραχή σε μια περιοχή, παίρνανε τις επικεφαλείς και τους σκοτώναν. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε να προσεύχεστε για τους προεστούς, διότι ενώ εσείς κοιμάστε ήσυχα, το κεφάλι αυτονών παίζεται εις τον Τορβάν. Βλέπετε τι προσγείωση είχε. Οι προεστοί, οι κοτσαμπάτσιδες είναι οι προεστοί στα τουρκικά. Προεστοί προδώσανε κλπ. Χθες με πήρε μια κοπέλα από το ριζοσπάστη να μου ζητήσει κάποια συνέντευξη τηλεφωνικό, λέω δεν κάνω συνεντεύξεις, αλλά για να μην νομίσεις ότι επειδή είμαι παπάς είμαι φασίστας και απαξιώ να μιλήσω στο ριζοσπάστη, θα σου απαντήσω. Και όταν τους είπα τα δικά τους, γιατί όλο μου έλεγε οι Αμερικάνοι, το έλεγε, διαβάστε δηλαδή στην Βίβλια. Και όταν της είπα ότι ο Στάλιν ήταν εξίσου θηρίο της αποκαλύψεως όπως ο Χίτλερ, και λοιπά, μου λέει, μα ο Στάλιν λέω, ναι, σε έσφαζε καλύτερα ο Στάλιν. Και της είπα ότι αν δεν απελευθερωθούμε από όλα αυτά τα σχήματα, κόμματα, παρατάξεις, άλλο του ψηφίσεις. Δηλαδή, και εγώ θέλω τα κόμματα για να ψηφίζω. Αλλά όχι ότι θα υποταχθώ στα κόμματα για να συμμετέχω στις βλακίες τις οποίες κάνω. Τα διαβάζουμε στις εφημερίδες. Βλακίες, σκέτες. Και ρωτάνε σε ποιοι σε κυβερνούν. Αλλά αυτό δεν θέλω όμως δικτατορία. Θέλω κόμματα εναλλασσόμενα να πω ψηφίζω τον τάδε για να γελάω μαζί του. Το έλεγε και τον Μακαρίτη, τον Βαγγέλη, τον Γιαννόπουλο, Θεός χωρέστα. Δεν τον προσβάλλω. Με έκανε και γελούσα όταν μιλούσε στην τηλεόραση. Λέω, θα ψηφίζω Γιαννόπουλο, λέμε τώρα, για να με κάνει να γελάω. Μου αρέσει. Πώς ψηφίζω για τον Βέγκο, ξέρω εγώ, τι θέλω να υπάρχει. Ήταν ο άνθρωπος που με τον τρόπο του έκανε και γελούσε. Ήξερε γράμματα, ήταν αυτό, αλλά προκαλούσε γέλιο πολύ, έτσι δεν είναι. Με τα αστεία τα οποία έλεγε. Συγγνώμη, το είπα αυτό για να καταλάβετε. Άλλο η εξάρτηση από κάποιο κόμμα και άλλο η ελευθερία. Ψηφίζεις όποιον θέλεις, αλλά όχι γιατί περιμένω σωτηρία από κάποιον. Λοιπόν, προχωρούμε στο. Έρχεται μετά. Στις ημέρες αυτές, τις 5, ο Άγιος Σάββας, κορυφαίος ασκητής της πίστεως. Η μονή του του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα έχει αφήσει εποχή. Είναι η αυστηρότερη μονή σε όλη την Ορθοδοξία. Και μόνο να πας εκεί, βλέπεις βράχους, έρημο και ουρανό, τίποτα άλλο. Ξέρετε, πολλοί από τους εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα, όταν εστέλλονται ή στέλλονται στο μοναστήρι, λένε ότι τους στέλνουν εξορία. Είναι το αυστηρότερο από πλευράς δομής και υλικής κατασκευής μοναστήρι του κόσμου. Και έβγαλε μεγάλα ονόματα. Ο Δαμασκηνός από εκεί πέρασε. Της μονής του Αγίου Σάββα. Βλέπετε γιατί ασκούνται οι Άγιοι. Ο Μέγας Βασίλειος αλώνησε όλο τον κόσμο. Πήγε στην Αίγυπτο. Ανέβηκε στον Πόντο. Σε κακοτράχαλα μέρη του Πόντου ασκήθηκε σε σπήλαια κλπ. Μέγας Βασίλειος. Και έτσι έγινε Μέγας Βασίλειος. Είναι η προπόνηση του πνευματικού ανθρώπου. Όπως έχουμε τους πρωταθλητές. Όσα τέτοια αναβολικά να πάρουν, αν δεν έχουν και προπόνηση, δεν κάνουν τίποτα. Αναβολικά ενισχύουν την προπόνησή τους, των αθλητών. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο κατά αναλογία είναι οι Άγιοι της πίστεως. Άγιος Σάββας, Άγιος Νικόλαος. Για να πει κανείς για τον Άγιο Νικόλαο. Ο μεγάλος Άγιος και Πατέρας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Νικόλαος, Σπυρίδων. Είναι οι κορυφαίοι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής, οι οποίοι δεν ξέρανε γράμματα πολλά, δεν είχαν πάρει κανένα πτυχίο. Αλλά αν διαβάσετε τους ιστορικούς, με πόσο σεβασμό τους βλέπουν οι άλλοι χριστιανοί, οι άλλοι πατέρες, οι άλλοι Άγιοι, εντάξει είχες ορμαθό ολόκληρο Αγίων, δεν ήξερες ποιο να διαλέξεις. Αστήρα θέρος διέφερε ενδόξη στο φως. Άλλος ακτινοβολούσε λιγότερο, αλλά όλοι ακτινοβολούσαν τη χάρη του Θεού. Σπυρίδων Νικόλαος. Μάλιστα λένε ότι χαστούκησε τον Άριο. Δεν το χαστούκησε. Απλούστατα. Έχοντας την ευαισθησία που λέγαμε Λευτέρη. Άι δεν μπορεί να ακούς τον άλλο να βλασφημάει και εσύ να λες. Δεν πειράζει, λέει και αυτό στην κουβέντα. Ένας Άγιος παθαίνει συγκοπή. Προσεχόμενος βέβαια. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή τη βλασφήμια.
Όταν έλεγε ο Άριος και η Αριανή ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα, να λες το Θεό δημιούργημα, τότε είσαι ειδωλολάτρης. Ξέρετε, οι αιρέσεις είναι ειδωλολατρία. Και εδώ θα το πω για τους Έλληνες τους αρχαίους. Ήσαν ειδωλολάτρες οι προγονείς. Και αν ελευθερώθησαν, ελευθερώθησαν από την ειδωλολατρία. Τι ήσαν οι ειδωλολάτρες? Οι θεοί είχαν τις προλήψεις των ανθρώπων. Όταν προβάλλεις τις προλήψεις τις δικές σου, τη σκέψη σου στον χώρο του Θεού, κατασκευάζεις Θεό δικό σου. Και λες, σου λέει ο άλλος, τον Παπαγιώργη τον ξέρεις? Λέει, ναι τον ξέρω, είναι ένας κοντός, αδύνατος και ασκητικός και λοιπά. Όχι ρε παιδί, είναι ψηλός, έχει κιλά παραπανήσια, δεν φαίνεται ασκητικός και λοιπά. Μιλείς για άλλο Παπαγιώργη και έχει θεολογία. Οι Έλληνες είχαμε ειδωλολατρία, το πνεύμα όλων έφτασε. Εκεί μας ήταν ραφιναρισμένοι. Φτιάχναμε. Φτιάχνια, εντάξει, σημαίνει. Φουράκης ότι ήρθε από τον Κένταβρο, τον αστερισμό του Κένταβρου, ο Δίας και λοιπά και όλοι οι άλλοι. Εντάξει, μακάρι. Μακάρι, να έρθαν έτσι και να πάμε και εμείς εκεί να καλοπεράσουμε. Λοιπόν, φτιάξαμε το Δία και λέγαμε, βάλτε ότι έχει ομοφιλοφιλικές τάσεις με το Γανιμίδη ή με κάτι άλλο. Βάλτε ότι έχει ερωμένες, δεν έχει αφήσει γυναίκα σαν γυναίκα, σαν κάποιο πρωθυπουργό της Ελλάδος, μακαρίτη τώρα, ήταν ο Δίας. Δεν άφησε γυναίκα θηλυκό για θηλυκό. Βλέπετε, συγγνώμη σας τα λέγω αυτά για να δείτε πώς φτιάχνουμε το Θεό μας. Λοιπόν, ο Νικόλαος ήταν, άκουγε τις βλασφήμιες του Αρίου και φαίνεται του απήντησε με τέτοιον τρόπο, ώστε τον εχαστούκησε. Δηλαδή το ράθησε με την έννοια ότι του κλείσε το στόμα. Το είδε και ο Σπυρίδων στην ίδια σύνοδο, στην πρώτη οικουμενική. Όλοι μιλούσαν με έναν φιλόσοφο, ο οποίος μαζευτήκανε πολλοί, και φιλόσοφοι. Εθνικοί, ειδωλολάτρες φιλόσοφοι. Μαζευτήκανε και αυτοί για να χτυπήσουν, να ενισχύσουν τον Άρη. Διότι οι αιρέσεις και η ειδωλολατρία συναντώνται μεταξύ τους. Οι αιρέσεις είναι ένα είδος ειδωλολατρίας. Κατασκευάζεις εσύ το Θεό σου και όχι όπως εκείνος απεκαλύπτει. Γιατί λείπει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και η θέωση. Οπότε ο Άγιος Σπυρίδων μίλησε με τον φιλόσοφο και ενώ οι θεολόγοι οι μεγάλοι δεν μπορούσαν να τον πείσουν, εκείνος λέει, εντάξει, λέει, του λέει το Αγίου Σπυρίδωνος, εντάξει, πίστηκα σε αυτά που μου λες και σταμάτησε να υπερασπίζει τον Άριο, αέτιος ήταν ποιος ήταν, και να υπεραμείνεται του Αρή. Λοιπόν, αυτοί οι μεγάλοι, Νικόλαος Σπυρίδων, Σπυρίδων Μεθαύριο. Περάσαμε στον Αμβρόσιο. Ξέρετε, με πιάνει αγανάκτηση αλλά και παράπονο. Και λέω, ο Θεός να μας φωτίζει όλους, να μην λέμε βλακίες τουλάχιστον. Πώς ακούνε οι επίσκοποι? Βέβαια, όταν είναι κανείς δεσπότης, καλά τα ακούει. Όταν όμως είναι επίσκοπος, αγωνιζόμενος, σεμνός και άνθρωπος πιστός, σε αυτό που ορκίστηκε να διαφυλάξει την πίστη, ο επίσκοπος είναι ο φορέας και εγγυητής της πίστης. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε να μην τον κατατάξει ο Θεός με τους ιερείς του 20ου αιώνος, γιατί από τότε άρχισε ο οικουμενισμός, είναι κάθε λέξη, είναι θέλει ερμηνεία, αλλά δεν θα σας τα πω όλα τώρα. Και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, αιωνία τη μνήμη, τι έλεγε? Ότι το πρόβλημά μας από τώρα και στο εξής, πέθανε το 2001. Το πρόβλημά μας δεν θα είναι οι δεσποτάδες. Αν πιστεύουν και τι Θεό πιστεύουν οι δεσποτάδες. Το έχω δημοσιεύσει σε ένα γράμμα που έστειλε σε μία μοναχή και τον ρώτησε σε ένα μοναστήρι. Το πρόβλημά μας θα είναι οι δεσποτάδες. Τι Θεό πιστεύουν και αν πιστεύουν και τι Θεό πιστεύουν οι δεσποτάδες. Διότι λες ο δεσπότης, ο καθηγητής. Αυτά όλα να τα γράφετε στα πόδια σας, στα παπούτσια σας. Τίτλους και αξιώματα κλπ. Πρώτος είναι ο αγωνιστής της πίστης. Το πρωτίον αληθείας υπάρχει και όχι πρωτίον εξουσίας. Πρωτίον αληθείας. Ποιος μάχεται και πεθαίνει προσευχόμενος, αγαπών όλο τον κόσμο, αλλά μένοντας σταθερός στην πίστη. Αυτός έχει πρωτία. Ούτε πάπες, ούτε δεσποτάδες, ούτε ο Παπαγιώργης, ούτε κανένας. Λοιπόν, λέμε για τους δεσποτάδες. Είναι τούτο, είναι το άλλο κλπ. Και με πειράζει, διότι τους Αγίους της Εκκλησίας που ήταν οι γνήσιοι επίσκοποι και είναι σε κάθε εποχή, δεν σταματάνε, οι γνήσιοι επίσκοποι, δεν φιλοτιμείται κανείς να τους αναφέρει. Άρα διαβλέπεις την πονηρία και την κακία, θέλει να γκρεμίσει ο άλλος.
Διότι αν ανοίξει ιστορία, όχι ας πούμε δικά μου κείμενα, θα δει ότι υπήρξαν αναστήματα τεράστια και υπάρχουν πάντοτε. Και μέσα στη βρώμα, στη μετριότητα, στην ακαθαρσία, υψώνονται Άγιοι του Θεού άνθρωποι και επίσκοποι. Ένα παραδειγματάκι θα σας πω, τελειώνω αμέσως. Είναι η μάχη της Αλαμάνας, το λέω συχνά. Στη μάχη της Αλαμάνας που είναι οι νέες Θερμοπύλες, γι' αυτό έχουμε Λεωνίδα, Αθανάσιο Διάκολη εδώ προπάνω, κάμαμε, όχι αντιάντα, ένα γλυπτό με τον Αθανάσιο Διάκολη. Κακός. Διότι αυτός που οργάνωσε το σώμα αυτό, με έξοδα της Μητροπόλεως, και πολέμησε ο ίδιος μέσα εκεί, στη μάχη αυτή, ήταν ο Μητροπολίτης Σαλώνων Ισαΐας, της Αμφίσης. Προσέξτε, ήταν πρώην πρωτοσύγγελος στην Κωνσταντινούπολη. Και οργάνωσε για να αντιμετωπίσει τις τουρκικές δυνάμεις, όπως κάμανε και οι αρχαίοι με τον Λεωνίδα, 300-400 ίσως και λιγότερους, όσοι ήταν οι αρχαίοι, βάση περιπτώσει, και αντιμετώπισαν τον στρατό των Τουρκών, οπότε τους καθυστέρησαν, είχαν απώλειες μεγάλες και κατάλαβαν ότι δεν θα περάσουν περίπατο, νομίζαν ότι θα περάσουν περίπατο. Μέσα στη μάχη σκοτώνεται ο επικεφαλής, ο Μητροπολίτης Σαλώνων Ισαΐας. Σκοτώνεται ο Παπαγιάννης, ο αδελφός του, πολυφαμελίτης, 4-5 παιδιά. Έγκαβος εκείνος. Ο αδελφός του δεσπότη, ο Μητροπολίτης, σκοτώνεται κι αυτός. Και μετά σουβλίζεται ο Αθανάσιος Διάκος. Βάλανε τον Διάκο, σου λέει, αυτός ήταν εξόφαλτσα στο Ράσο. Διάκος, δεν προεγώ, Μητροπολίτης, είναι ο προδότης. Όχι, ρε κύριε. Αφού θέλετε να φτιάξετε κάτι, βάλτε τον Ανδριάντα του Μητροπολίτη. Διότι όχι μόνον οργάνωσε με τον Διάκο αυτό που ήθελε να κάνει, και δεύτερον σκοτώθηκε, θυσιάζεται, και μαζί και ο αδελφός του ο Πολυφαμελίτη. Βλέπετε λοιπόν πόσο ανήθικοι είμαστε. Λεγόμεθα επιστήμονες, αλλά έχουμε μέσα μας την κακία του διαβόλου να συντρίψουμε. Πρέπει ο επίσκοπος να είναι πάντα ο προδότης, ο φασίστας. Οι παλαιότεροι το ξέρουν. Επιτρέψτε μου να το πω στους νεοτέρους. Συγγνώμη που σας κουράζω, κάποιες επαναλήψεις γίνονται, αλλά χρειάζονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Το 1987 ήρθε στην Αθήνα σε επίσημη επίσκεψη ο Πατριάρχης Δημήτριος, ο Μακαρίτης. Λοιπόν, με καλέσανε στις δύο δεξιώσεις ως καθηγητή, που έγινε μία στο Μαξίμου, Παπανδρέου τότε, και η άλλη έγινε στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Βρέθηκα και στις δύο. Στο Μαξίμου λοιπόν ήταν η πρώτη φορά της ζωής μου που έζησα και εγώ σε μεγαλοσύνες και δόξες. Έβγαινε ένας υπηρέτης και έλεγε: ο εδεσιμολογιότατος πρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τάκ, τάκ, τυπούσα όπως κάνουν στη Φραγκιά. Και προχώρησα μπροστά, χαιρέτησα τον Πατριάρχη, τον Δημήτριο, χαιρέτησα τον Αρχιεπίσκοπο τον Σεραφείμ, τον πρόεδρο του κράτους, τον Σαρτζετάκη, και τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και πήρα τη θέση μου. Και λέγανε οι άλλοι: καλά, έχουμε δεσποτάδες, έχουμε αυτά, έχουμε και παπαδάκια, ας πούμε. Και λοιπόν, εντάξει, μου έλαχε και εμένα. Όταν τελειώσαμε γύρω στις 12-12.30 το δείπνο. Και είχα απέναντί μου στο τραπέζι το Χρήστο το Γιαναρά. Λοιπόν, τελείωσε το δείπνο και πήγαμε προς την έξοδο για να φύγουμε. Ψυχάριζε και λίγο και ήταν μπροστά όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί και περιμέναν εκεί. Βλέπω τον Έβερτ να είναι καλά, αγκαλιά με το συγχωρεμένο το Φλωράκι. Μιλτιάδη μου, Χαρίλαέ μου και λοιπά. Και κοίταζα εγώ τώρα. Πρώτη φορά που κατάλαβα ότι παίζουν παιχνίδια άνθρωποι. Και καλά κάνουν. Είναι ανάγκη να βγάζουν μαχαίρια και να σπάζονται. Αλλά να μην μας κοροϊδεύουν και εμάς. Να πούμε τα ίδια σκεπτόμεθα, την αύξηση του μισθού, όπως κάνουν οι βουλευτές μας. Δυστυχώς και οι δικαστικοί, ξέρετε, δεν θα πω μισός παπάς, αλλά απεχθάνομαι τα σώματα εκείνα που έχουν την δύναμη να αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Που μπορούν να αποφασίσουν, γιατί εγώ δεν μπορώ, ο εργάτης δεν μπορεί να πει θα πάρω τόσο παραπάνω. Λοιπόν, εκείνοι το λένε, βάλει και παραπάνω μπάρμπα, μου χρωστάτε, 3 συντάξεις ο ένας, 5 συντάξεις ο άλλος, και το ζούμε με πολλά τέτοια πρόσωπα. Είναι οι πατριώτες, ο Θεός να τους συγχωρήσει. Λοιπόν, το ωραιότερο τώρα, φώναζε ο υπηρέτης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως,
Και πάει ο αρχηγός ο Μητσοτάκης, ποιος ήταν, ή ο Εύερ, δεν θυμάμαι, ο Μητσοτάκης νομίζω. Πάει ο κύριος Μητσοτάκης και τον περίμενε μία μερσεντάρα 15 μέτρα να μπει μέσα να φύγει. Είπανε διαφόρους, ο αρχηγός του κόμματος, ο γενικός γραμματέας του κόμματος του ΚΚΚ Ελλάδος, κύριος Φλωράκης. Πάει και ο Φλωράκης στη μερσεντάρα του για να φύγει. Όταν τελειώσαν όλοι, φύγαμε και δύο-τρεις άλλοι. Πήρα και εγώ τον δρόμο για να ψάξω να βρω. Μετά από 500-600 μέτρα, κάνα ταξί να πάω σπίτι. Στον δρόμο λοιπόν, φιλοσοφούσα και έλεγα: ρε Παπαγιώργη, μήπως εσύ είσαι ο φασίστας και δεν το ξέρεις. Γιατί όλοι αυτοί είναι δημοκράτες. Διότι όλοι αυτοί, οι μεν δεξί τάξητε, σιωπηρός δηλαδή, αλλά μέσα του το λένε, οι δε αριστερίζοντες, οι αριστεροί τώρα μας κοροϊδεύουν όλους, οι αριστεροί, η αριστερά της δεξιάς, η δεξιά της αριστεράς, αριστεροδέξι, που έλεγε πάλι ο Χάρη Κλίν. Λοιπόν, αυτοί όλοι μας κοροϊδεύουν, διότι λένε παπάς, φασίστας. Ποιος φασίστας είναι? Εσείς είσαστε φασίστες. Θέλω να πω λοιπόν, εξ ορισμού κάποιος είναι ο φασίστας. Ορίστε. Μετά από κάνα μισάωρο βρήκα. Μετά από κάνα μισάωρο. Λοιπόν, δεν το λέγω γι' αυτό το θέμα. Εκεί συνειδητοποίησα το παιχνίδι που παίζει. Και έτσι λοιπόν για να... Ο δεσπότης, ο παπάς είναι ο φασίστας. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Εξ ορισμού. Βρέστε βρε παιδιά και τους σωστούς επισκόπους. Τους σωστούς πρεσβυτέρους. Τους σωστούς θεολόγους. Που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Και τότε υπήρχαν και σήμερα υπάρχουν, με πτώση βέβαια της ποιότητας, διότι είμαστε σε αποκαλυπτικούς καιρούς, αλλά και υπάρχουν. Λοιπόν, ένας εξ αυτών των επισκόπων θα το πει δημοκράτη, θα το πει δίκαιο, θα το πει αγωνιστή της αλήθειας, της ισότητας, της δικαιοσύνης. Είναι ο Άγιος Αμβρόσιος. Πώς δοξάστηκε ο Άγιος Αμβρόσιος? Ήταν ένας διοικητής της περιοχής που οι χριστιανοί ορθόδοξοι βρισκόμενοι, ήταν ορθόδοξος βέβαια, συγγνώμη, κατηχούμενος. Είχε όμως μάρτυρα στην οικογένειά του, ένα από τα αδέλφια του μαρτύρησε για την πίστη, η μάνα του ήταν μέσα στην πίστη, μια αδελφή του έγινε μοναχή, γεννήθηκε ο Αμβρόσιος το 334 περίπου και πέθανε το 397, δηλαδή 4ο αιώνα. Μεγάλη μορφή. Και μέσα στην εκκλησία που πήγε να δει την ανταρσία που κάνανε οι αιρετικοί, είχαν μαζευτεί 15.000 ορθόδοξοι προσευχόμενοι με ολονυχτία, ο Άγιος Αμβρόσιος μόλις μπήκε μέσα ακούγεται μια φωνή ενός παιδιού και όλοι το απέδωσαν σε θαύμα και φώναζε το παιδί «Αμβρόσιος επίσκοπος», να γίνει ο Αμβρόσιος επίσκοπος. Και τον κάμανε μέσα σε λίγο χρόνο επίσκοπο, διότι ήταν πνευματικός άνθρωπος, αλλά ακόμη δεν είχε προχωρήσει, δεν είχε βαπτιστεί ακόμη, ήταν κατηχούμενο. Βαπτίζοντο αφού έκαναν αναβολές για να έρθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Είναι άλλο θέμα που δεν θα το αναλύσω τώρα, γιατί αργούσαν και μετέβαλαν τη βάπτιση στους πρώτους αιώνες. Και έγινε ένας από τους αξίους επισκόπους, αλληλογραφούσε ελληνικά με τον Μέγα Βασίλειο, γνώριζε καλά την Ανατολή, εν αντιθέσει προς τον Αυγουστίνο, που ούτε μαθητής του Αμβροσίου ήταν, ούτε την πίστη γνώριζε, διότι ήταν μανιχαίος, ήταν νεοπλατωνικός και δεν είχε σχέση ο Αυγουστίνος τέτοια με την πίστη όσο είχε ο Άγιος Αμβρόσιος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί σας είπα τον Αμβρόσιο, συνέβη ένα γεγονός. Μια σφαγή που έγινε στο στάδιο της Θεσσαλονίκης, που την εκμεταλλεύονται ασυστόλως όσοι διαστρεβλώνουν τα γράμματα. Λυπούμε γι' αυτό, γιατί ο Έλληνας δεν διαστρεβλώνει, ερευνά. Λοιπόν, σφάζονται οι 7 ή 15 χιλιάδες και θεωρούνται ότι είναι θύματα του βασιλέως, του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του πρώτου. Ο Θεοδόσιος ήταν ένα ορμητικός, Ισπανός, εξύπτετο εύκολα, οργίζεται εύκολα. Ο Αμβρόσιος, συγγνώμη, ο αυτοκράτορας βρισκόταν στο Μιλάνο. Εκεί ήταν η πρωτεύουσα του κράτους, όχι η Ρώμη. Η Ρώμη ήταν τυπικά πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα ήταν το Μιλάνο, περχόνταν όλα τα βάρβαρα φύλλα και έπρεπε να έχουν οργάνωση στη βόρειο πλευρά της Ιταλίας. Έγινε ένα επεισόδιο στο στάδιο, σκοτώθηκε κάποιος βόπθος αξιωματικός, σκοτώθηκε και ένας αναβάτης στις υποδρομίες, όπως έχουμε και σήμερα στις υποδρομίες, που πολλοί τον αγαπούσαν, ήταν και ο λίγον μη φανατικός άνδρας, και έχουμε όλες αυτές, όχι από κράτο βέβαια, έχουμε αυτές τις διασυνδέσεις.
Και γίνεται μια σφαγή στο στάδιο μέσα, στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, στον υπόδρομο πήγαινε όλος ο κόσμος. Η δε Θεσσαλονίκη ήταν πανσπερμία. Δεν ήταν μόνο Εβραίοι, ήταν Εβραίοι, ήταν Έλληνες, ήταν Ρωμαίοι, ήταν Γότφοι, ένας ο κόσμος και πολλοί άλλοι. Γότφοι είναι οι παλαιοί Γερμανοί. Οπότε λοιπόν ενημερώνεται ο Αμβρόσιος για το γεγονός. Τώρα ξέρετε, για να πάει η αλληλογραφία από τη Θεσσαλονίκη ή την Κωνσταντινούπολη στη Ρώμη ήθελε τουλάχιστον 3 μήνες. Γιατί πήγαινε κάποιος ταχυδρόμος με τα άλογα, δεν είχαν ούτε φαξ, ούτε τηλέφωνα όπως έχουμε σήμερα. Προσέξτε λοιπόν ο ιστορικός τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Φτάνει μετά από 3 μήνες, ίσως και περισσότερο, ο Αμβρόσιος μόλις ακούει ότι κάποιοι ανετίως έκαναν αυτά τα εγκλήματα στον υπόδρομο, γράφει απαντά, σώζονται τα κείμενά του, τα έχω δημοσιεύσει κι εγώ, να τιμωρηθούν οι προτέτοιοι. Όπως θα έκανε κάθε δικαστής και κάθε διοικητής. Ο Θεοδόσιος. Ευχαριστώ. Άλλες 3 μήνες να γυρίσει. Εν τω μεταξύ όμως ο στρατηγός της πόλεως πήρε απόφαση μόνος του. Και μπαίνει μέσα στο στάδιο και τους φάζει όλους. Λένε οι νεοπαγανιστές. Πήγε για να σφάξει τους Έλληνες. Ποιους Έλληνες δεν πήγε. Και Έλληνες υπήρχαν και Εβραίοι υπήρχαν και Γότφοι υπήρχαν και Ρωμαίοι υπήρχαν και όλος ο κόσμος. Στάδιο ήταν αυτό. Έμπαινε όποιος ήθελε. Και δεν μαρτυρείται ότι είναι μόνο Έλληνες. Και όταν λένε Έλληνες λένε ειδωλολάτρες. Αυτό σημαίνει από τον 3ο αιώνα π.Χ. ο όρος Έλληνες. Δεν είναι δικό μας κατασκεύασμα. Έλληνες σημαίνει γιατί όλος ο κόσμος ήταν Ελλάς. Εθνικοί και Έλληνες σε ταυτίζονται. Ο πας κόσμος Ελλάς, λέει ο Στράβωνας, τον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Πρέπει να ξέρει κανείς 2 γράμματα για να καταλάβει τις έννοιες. Ο Αμβρόσιος τώρα, πριν έρθει η εντολή του, γίνεται το κακό. Και σώζεται 2ο γράμμα που το έστειλε λίγο μετά σε νυφαλιότερη στιγμή και λέει όχι να γίνει δίκη και λοιπά να μην εκτελεστεί έτσι εμβρασμό κανένας. Έχουμε και το γράμμα αυτό. Παρόλα αυτά αποδόθηκε στον Αμβρόσιο το κακό που έγινε στο στάδιο. Στο Θεοδόσιο το κακό που έγινε στο στάδιο. Κόλλησα γιατί αυτό σκέφτομαι τον Αμβρόσιο. Ως εδώ το πράγμα πέστε ό,τι θέλετε. Φταίει ο αυτοκράτορας, δεν φταίει. Οι πηγές δεν μας λένε ότι αυτός κατόπιν της εντολής του μάλλον έγινε ό,τι έγινε. Αυτό είναι άγνωστο. Γνωστό είναι το 1ο του γράμμα και το 2ο γράμμα που λέει σταματήστε, θα γίνει κανονική δίκη και μετά θα δούμε τους ενόχους. Εν τω μεταξύ όμως η σφαγή στην Θεσσαλονίκη είχε γίνει. Ο Αμβρόσιος τώρα ήταν συμμαθητής του αυτοκράτορα από μικρό παιδάκι. Μεγαλώσανε μαζί. Διότι ο πατέρας του Αμβροσίου ήταν ανώτατος διοικητικός υπάλληλος και ήταν στην αυλή του Θεοδοσίου, δηλαδή στο Μιλάνο, στο Μεδιόλανο. Γι' αυτό ήταν και διοικητής, πρεφέκτους, διοικητής της περιοχής, αντιστράτηγος δηλαδή, διοικητής όπως λέγανε τότε, και ο οποίος είχε αυτό το ανώτατο αξίωμα διαδεχθεί στον πατέρα του, στη θέση αυτή. Το μαθαίνει ο Αμβρόσιος. Και στέλνει ένα γράμμα, έχει μια σειρά αλληλογραφία, στέλνει ένα γράμμα στον βασιλιά και του λέει εάν εσένα σου κάνανε κάτι τέτοιο, τι θα αισθανώσουν. Και εγώ γέμισα από οργή, διότι βλέπω τον παιδικό μου φίλο να έχει βαμμένα τα χέρια του σε αίμα αθώο. Αμβρόσιος. Και πρόσεξε του λέει, διότι εάν έρθεις εδώ σε οποιαδήποτε γιορτή, θα βρεις κάποιον που θα βρεις τον επίσκοπο συνόν που θα σε διώξει από την εκκλησία. Και πράγματι, ή το γράμμα αυτό το λέει σωστά, ή έγινε και το πράγμα, τα Χριστούγεννα του 390, αν θυμάμαι καλά, πήγε ο αυτοκράτορας εις την εκκλησία. Μάλλον είχε σκοπό να πάει, γιατί ξέρετε, ο αυτοκράτορ έμπαινε μέσα στην εκκλησία, κρατώντας τα πρόσφορά του. Πρόσφορα και νάμα. Τα έβαζε στο τραπέζι όπως όλος ο κόσμος και γινόταν η προσκομιδή εδώ έξω και όλος ο κόσμος έβλεπε. Η δε βασίλικα, η βασιλική πόρτα βασίλικα της, του Μιλάνου χωρούσε πάνω από 15.000 κόσμο. Μια τεράστια εκκλησία ήταν ένα κουτί, μια βασιλική ήταν, χωρίς κολόνες ενδιάμεσες κλπ. Οπότε, του λέει ο Αμβρόσιος, μην τολμήσεις να έρθεις στη λειτουργία, γιατί του έγραψε ότι θα πάει να προσφέρει το πρόσφορό του για να λειτουργηθεί. Μην τολμήσεις να έρθει, διότι ο επίσκοπος θα σε διώξει από την εκκλησία. Ήρθε τα Χριστούγεννα και κάποιος ειδοποιεί τον Αμβρόσιο, ο αυτοκράτορας.
Ο Αμβρόσιος λοιπόν πηγαίνει στην αρχή, όπως υποδεχόμεθα τον δεσπότη σήμερα ή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη, πήγε στην αρχή και περίμενε να δει τι θα κάνει ο αυτοκράτορας. Ήτανε φίλος, συμμαθητής του. Ο αυτοκράτορας όμως πριν μπει μέσα και χειμώνασε, βγάζει τη χλαμίδα του, βγάζει την πορφύρα, το επίσημο πορφυρούν ένδυμα του αυτοκράτορος, βγάζει το στέμα του, ό,τι είχε τα βγάζει όλα και μένει με το χιτώνα, δηλαδή ένα μακρό ποκάμισο. Και ξυπόλυτο. Βγάζει και τα σανάλια του, τα υποδήματά του, να πούμε σήμερα. Και πέφτει κάτω γονατιστός ο αυτοκράτορας και σειρώμενος, όπως πάνε στην Κίνο, σειρώμενος γονατιστός έρχεται μέχρι, δηλαδή θα διέσχει σε 150 μέτρα μέχρι την ωραία πύλη. Και σηκώθηκε και ζητούσε συνεχώς από το Θεό και από το λαό συγχώρηση για το έγκλημα που χωρίς να το προκαλέσει ο ίδιος. Αλλά δεν το πρόλαβε και έγινε. Και τότε τον αγκάλιασε ο Αμβρόσιος και τον δέχτηκε στη λειτουργία. Τιμάται συνεχώς, αν δείτε το συνακάρι της ημέρας, θα δείτε με πόση ζωντάνια το περιγράφει το πράγμα και συνεχώς ψάλλεται στους ύμνους. Δεν είμαι έτοιμος δυστυχώς, διότι δεν είχα χρόνο να κοιτάξω το κείμενο. Αν διαβάσετε την υμνογραφία της ημέρας, θα έχετε και στο σπίτι σας συναξάρια, όπου λέει και τον αυτοκράτορα εμπόδισε να εισέρθει στο ναό. Το κάφημα του Αμβροσίου ήταν πραγματικά αυτή η στάση του απέναντι στον αυτοκράτορα. Είναι καταπληκτικά τα λόγια τα οποία χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα στην ιστορική διήγηση περί του θέματος. Μηναίο θείον εισόδων της Εκκλησίας. Λοιπόν, και υπέρ της ευσεβούς πίστεως διάφορα βιβλία συντάξας ο Αμβρόσιος και τον βασιλέα Θεοδόσιον από τις εν Θεσσαλονίκη μη εφωνίας, το κείμενο το αποδίδει διότι δεν το πρόλαβε. Το αποδίδει στο Θεοδόσιο, καταλαβαίνετε. Από τις εν Θεσσαλονίκη μη εφωνίας καταλαβώντα την μεδιόλανον πόλη των θείων εισόδων της Εκκλησίας κολλήσας. Του απαγόρευσε, τον εμπόδισε να μπει μέσα στην Εκκλησία. Και εις υπόμνη συναγαγών όνεται τολμήκη, του ηθύμισε τα όσα είχε κάνει. Αυτά βέβαια δεν έγιναν μπροστά στην Εκκλησία, αλλά υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ τους, στην οποία του τα λέει. Έβαψε στα χέρια σου στο αίμα, δεν πρόλαβε στην δολοφονία αθώων ανθρώπων, οπότε την προκάλεσες και τα διάφτα. Και οπόσι τη διαφορά καθέστηκεν, αναμεταξύ ιερωμένου και λαϊκού και βασιλέως. Φάνηκε η απόσταση, η διαφορά, το διάφορον, σημαίνει διαφορά, απόσταση μεταξύ του βασιλέως και του κληρικού. Αυτόν διδάξας και παρενέσας μη προπετός ούτω και ανεδός των θείων κατά τολμάν, του είπε δεν επιτρέπεται μέσα σε αυτή την προφέτεια στην ανέδειά σου, θα είναι ανέδεια να πλησιάσει στα θεία. Εν γύρα καλό καταλύει τον βίο. Πεθαίνει σε μεγάλη ηλικία. Τώρα μεγάλη ηλικία, 60 τόσο χρονό ήταν όταν, αλλά τότε 60 χρονό ήσουν υπεργέρος. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Κανείς δεν αναφέρει αυτό το θέμα. Έχουμε τέτοιους μητροπολίτες σήμερα. Εδώ αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες κάνουν τεμενάδες και λοιπά για να τους εγγράφουν σαν κονδύλια της Ευρώπης, να τους έχουν υπόψη τους οι κυβερνώντες, ταυτίζονται μαζί τους. Δεν λέω να μην ευχόμεθα για όλο τον κόσμο, άλλωστε, αλλά όχι να ταυτιζόμεθα. Και αρχίζουν όλοι και λένε η δεξιά του υψίστου και τα διάφορα. Δίνουμε αφορμή δηλαδή στον κόσμο να περισπέζει την Εκκλησία. Διότι αν πράγματι άκουσα στην τηλεόραση τότε που είχε πάει ο Μακαριώτατος, τον οποίο σέβομαι βέβαια, αλλά διαφωνώ σε όλα αυτά. Όταν λοιπόν πήγε και λέει ανήκησε η δεξιά του υψίστου. Μα τι το λες, ανθρωπέ μου, Μακαριώτατε, αφού σε παίρνει τηλεόραση. Πες του το μετά, μυστικά, στο κάτω-κάτω, αφού θέλεις να το πεις. Και η δεξιά του υψίστου είναι το δεξί χέρι του Θεού, είναι αγιογραφικός όρος. Αυτοί το πήραν ότι είναι η Νέα Δημοκρατία η δεξιά του υψίστου. Άρα το ταύτιζε με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, έχουμε τον Αμβρόσιο και δεν είναι μόνο ο Αμβρόσιο. Αλλά είναι το κλασικότερο παράδειγμα στο Βυζάντιο, στην Ρωμανία δηλαδή. Είχαμε συνεχώς τέτοια παραδείγματα. Έχουμε ανθρωπάκια που είναι επίσκοποι και πατριάρχες, ανθρωπάκια. Ο Μόδεστος, ο υποθυπουργός, τι είπε στο Μέγα Βασίλειο. Πρώτη φορά μου μιλεί έτσι ένας επίσκοπος. Και του λέει ο Βασίλειος, φαίνεται ότι πρώτη φορά βλέπεις επίσκοπο.
Διότι όλοι οι επίσκοποι στα ανάκτορα κλπ. Ήταν αυλοκόλακοι. Ανθρωπάκια είχαμε και τότε. Αλλά απέναντι είχαμε βασιλείους και Γρηγορίους και Χρυσοστόμους που βάζανε τα πράγματα στη θέση τους. Σήμερα ισοπεδωθήκαν όλα. Είμαστε όλοι άθλια ανθρωπάκια. Γι' αυτό προβάλλουμε λοιπόν τον Αμβρόσιο. Και για την αγιότητά του και την πνευματική του ζωή και την ομολογία της πίστεως για τον κειμένο του, αλλά και για την στάση αυτή που ετήρησε ενώπιον βασιλέων και αρχόντων. Και ήταν και φίλος του ο Θεοδόσιος. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το παράδειγμα. Και η Εκκλησία μας και στους ύμνους, αν δείτε, δεν θέλω πλέον να σας κουράσω, αλλά και στους ύμνους τιμάται ο Αμβρόσιος για αυτή τη στάση. Δηλαδή το κάναμε τραγούδι εκκλησιαστικό. Το ψάλουμε. Όποιος ήταν σήμερα στην Εκκλησία θα το είδε. Και τον βασιλέα εκόλλησας, τον εμπόδισες δηλαδή να μπει, έχουμε συνεχώς αναφορές στους ύμνους. Στους ύμνους που ψάλουμε Χριστός γεννάτε δοξάσατε, λέμε για τον Αμβρόσιο εμπόδισες τον βασιλέα, τον αμαρτωλόν και ένοχον βασιλέα να μπει στην πόλη, να μπει στην Εκκλησία. Και τελειώνουμε σήμερα με τον Άγιο Παταπίο. Είναι το λείψανό του σώζεται στην Μονή Αγίου Παταπίου, Οσίου Παταπίου κάτω, ένας ασκητής, όσιος, θαυματουργός. Η μικρή μου, η δεύτερη εγγονή κατά σειρά λέγεται Θάλια Παταπία. Λοιπόν, το όνομά του δίδεται και σε άνδρες και σε γυναίκες. Αυτά λοιπόν, τι να πρωτοδιαλέξεις, τι να πρωτοσυζητήσεις. Και μόνο ξεφυλίζοντας την ζωή και την μαρτυρία αυτών των προσώπων, έχεις ολόκληρο το Ευαγγέλιο, σου, το Ευαγγέλιο ανοιγμένο μπροστά σου. Είναι τα ανοιχτά Ευαγγέλια. Τα έμπρακτα, τα πρακτικά Ευαγγέλια. Λοιπόν, σταματώ εδώ, αν έχετε καμία ερώτηση να σας απαντήσω. Να διαλευκάνω δηλαδή κάτι. Δώστε και Χριστός χθες σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνες. Η πίστη δεν αλλάζει με τους καιρούς. Ο τρόπος σωτηρίας δεν αλλάζει με τους καιρούς. Είναι πάντοτε το ίδιο. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, πνευματική ζωή, μυστήρια, εξομολόγηση δηλαδή και ευχαριστία. Αυτά δεν αλλάζουν. Επειδή ήρθαμε στην εποχή μας, βέβαια θα μου πείτε, ξέρετε, φτάσαμε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στον βαπτισμό δηλαδή που είναι το σωστό. Στην Αμερική να παίρνουν όστια, τώρα αν είναι μυστήριο, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το κρίνω τώρα, δεν είναι πράγματι μυστήριο, ρίχνουν ένα δολάριο και παίρνουν όστια και κοινωνάνε. Όπως παίρνουμε εμείς καραμέλες. Σας βεβαιώ, είναι ενισχύ αυτό, λειτουργεί. Μέχρι εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την νοηματοδότηση των πραγμάτων, τώρα τι μιλούμε για πίστη. Ποιος καταλαβαίνει, έλα μωρά αδελφέ. Βέβαια αν του στήξει του Ολυμπιακού ότι ο διαιτητής τον αδίκησε, θα σε πάει ο Χούλιγκαν ας πούμε, ή ο Παναθηναϊκός ή τα κόμματα στο Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία που θέλουν ποιος θα βγει στην εξουσία, θα σε πάνε. Διότι αυτά τα αισθάνονται. Το ίδιο σε επιτρέψουν και σε εμάς με τη χάρη του Θεού να αισθανόμεθα κάποια άλλα πράγματα, να τα αντιλαμβανόμεθα. Καταλάβατε, εγώ, η αρχή δική μου, συγγνώμη τώρα που μιλώ έτσι, από τα νεανικά μου χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια είναι. Ή τα πετάμε όλα και αδιαφορούμε, ή αν θα μείνουμε θα είμαστε γνήσιοι και ουσιαστικοί. Έπειτα το πώς μας εξουδετερώνουμε αρχίζουν, οι παλαιομερολογίτες, εμένα μετάπτυσαν με την κακομοίρα τη Λουκά τότε. Ο Μεταλλινός και η Λουκά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μας βγήκε και ανισόρροπη η Λουκά και πραγματικά κάνει τώρα, πετάει λέει κάποιος, σε πύραυλο είναι η Λουκά. Ο Θεός δηλαδή, δεν τι να τη φωτίσει, να τη συμμαζέψει, διότι φωτισμό δεν παίρνει παρακάτω η γυναίκα, δυστυχώς. Αλλά δεν είναι το πρόβλημά μου η Λουκά. Είπατε, τα σχετικά με τις επιστολές, πρώτη, δεύτερη κτλ. Να θυμηθώ κάτι που... κάτι που με έχει απασχολήσει στο παρελθόν. Πώς βρέθηκαν οι επιστολές, οι αλληλογραφίες όλες αυτές στις οποίες αναφερόμαστε και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε κάποια βιβλιοθήκη, φυλάσσονται, πώς τα ξέρουν. Είναι δεδομένες. Πώς βρέθηκαν. Ο ταχυδρόμος που τις πήρε τις έδωσε στην αρχή. Η αρχή είχε το πρωτόκολλο όπως και σήμερα. Ναι. Τα έβαζε μέσα στο πρωτόκολλο. Υπάρχουν δηλαδή σε κάποια βιβλιοθήκη. Και έχουν δημοσιευθεί. Πώς στην βιβλιοθήκη Αμβροσιάνα. Στο Μιλάνο υπάρχει μεγάλη βιβλιοθήκη, αρχείο, βιβλιοθήκη Αμβροσιανή. Καταλάβατε. Ο Μέγας Βασίλειος έχει, του Μεγάλου Βασιλείου έχουν σωθεί κάπου 300 επιστολές. Δεν είχαν τηλεόραση οι άνθρωποι. Δεν είχαν τηλέφωνο και γράφανε.
Όπως ο Κοραής έχει 6 τόμους επιστολών. Σήμερα δεν γράφουμε πολύ, διότι τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν να γράφουν. Αν δείτε γραπτά φοιτητών, είναι ούχι ορνηθοσκαλίσματα, κάτι χειρότερο. Δεν ξέρουν τα παιδιά πλην ελαχίστων βέβαια να γράφουν. Λοιπόν, αυτά σώθηκαν και έχουν δημοσιευτεί στα έργα του Αγίου Αμβροσίου στην τη λατινική πατρολογία του Μίνια, όπως λέγεται ο εκδότης. Σώζονται. Δημοσιευμένα και κριτικά. Ξέρετε τώρα σε αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία καμία. Γιατί αυτοί οι οποίοι εκδίδουν τα κείμενα κατά κανόνα είναι ή χλιαροί χριστιανοί ή καθόλου χριστιανοί. Έρχονται κάποιοι τώρα που νομίζουν ότι ανακαλύπτουν τον κόσμο, κυρίως νεοειδωλολάτρες, νεοπαγανιστές, οι οποίοι βρέθηκε το τάδε και είναι όλα ψέματα. Μυστικό αρχείο του Βατικανού δεν υπάρχει. Είναι όλα γνωστά. Τι είναι το μυστικό αρχείο σήμερα? Είναι κάποια έγγραφα που αφορούν στους τελευταίους αιώνες την πολιτική του Βατικανού. Αυτά κάθε κράτος φροντίζει κάποια κείμενα, όπως η Αγγλία, κάποια κείμενα από τα οποία ενοχοποιείται, να τα έχει επιλαβαίνει. Αλλά αυτά τα αρχεία που σώθηκαν και βρίσκονται και καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι λένε μυστικά, ήθελα να του πω, το λέγω, για έλα να μου δείξεις και εμένα που υπάρχει το μυστικό αρχείο. Στο Μόναχο υπάρχει το κρατικό αρχείο του βασιλέως Όθωνος. Είναι όλα δημοσιευμένα ή γνωστά στον κάθε ερευνητή. Και επομένως αυτοί που κάνουν την κριτική στα κείμενα είναι μεγάλα αναστήματα, κυρίως Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι οι μεγαλύτεροι κριτικοί φιλόλογοι των τελευταίων 4 αιώνων. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Και μάλιστα είναι πρόθυμοι να σου βγάλουν στο φως όλα τα βρώμικα που τυχόν υπάρχουν. Άρα αυτή την κριτική την κάνουμε εμείς οι ίδιοι οι επιστήμονες και οι χριστιανοί. Υπάρχει ένας χριστιανισμός στη Γερμανία από την εποχή του 19ου αιώνα του Χάρναχ, λεγόμενη φιλελευθέρα θεολογία, που σημαίνει αντιθεολογία. Άρα πριν έρθουν σήμερα κάποιοι να κρίνουν, έχουν κριθεί αυτά με τον χειρότερο τρόπο, με τον βαναυσότερο τρόπο, από τους ίδιους τους δυτικούς επιστήμονες. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε καμία αμφιβολία, αλλά πρέπει να ξέρει κανείς πώς εκδίδονται τα κείμενα, μέσα από ποια κριτική μεθοδολογία περνάνε, γιατί άμα δεν τα ξέρει αυτά, τότε μπορεί να βάλει ό,τι θέλει στον νου. Είναι ειδική τέχνη, ειδική επιστήμη, η κριτική του κειμένου κλπ. Το όπως ονομάζεται. Άλλο. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο θέματα τα οποία έχετε θίξει επανειλημμένα στις ομιλίες σας και τα οποία με έχουν προβληματίσει. Το πρώτο θέμα αφορά το θάνατο. Δογματική θέση της Εκκλησίας μας είναι ότι θα κρυφθεί ο άνθρωπος από τον Θεό με βάση τις πράξεις παραλήψεις που ετέλεσε εν ζωή. Όταν κλείσει τα μάτια του, από εκεί πέρα δεν λαμβάνεται υπό την υπόψη. Δεδομένου ότι αυτό. Δεν κάνει και τίποτα αν κλείσει τα μάτια. Είναι εξάπλωση. Ναι. Δεδομένου ότι αυτή είναι μια πραγματική αλήθεια, τότε τι νόημα έχουν τα μνημόσυνα, οι δεήσεις υπέρ των νεκρών, τα ψυχοσάββατα ναι. Και όλα τα σχετικά. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στα κείμενα των Μακαβαίων, αναφέρεται, όπως και στους προφήτες, αναφέρεται αυτή η σχέση που υπάρχει μεταξύ ζώντων και τεθνεώτων. Ο άνθρωπος που πεθαίνει δεν χάνεται. Συνεχίζει να ζει με έναν διαφορετικό τρόπο υπάρξει και περιμένει μέσα σε έναν ύπνο ευρισκόμενος, περιμένει την σάλπιγγα του Αρχαγγέλου, ένα σχήμα λόγου, την Ανάσταση δηλαδή των νεκρών και την επανένωση της ψυχής με το σώμα. Επομένως, στη Θεία Ευχαριστία συναντώμεθα όλοι, ζώντες και νεκροί. Γι' αυτό μνημονεύουμε με τα ψυχοχάρτια τους τεθνεώτες, τους ζώντες κλπ. Ζώντες βέβαια είναι όλοι που συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία. Αλλά όταν μνημονεύω τη γιαγιά μου, τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους καλώ να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Ευχαριστία. Η προσευχή λοιπόν μεταξύ μας ενισχύει και αυτούς και εμάς. Δεν είναι θέμα ότι αν κανείς πέθανε αμετανόητος, έχετε δίκιο σε αυτό, δεν σημαίνει ότι η προσευχή μας θα του αλλάξει την πορεία. Ο ένας βαδίζει προς τη θέωση, ο άλλος βαδίζει προς την δαιμονοποίηση. Ανάλογα με το πώς βρίσκεται την τελευταία στιγμή της ζωής του. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά, είναι η μεγαλύτερη προσευχή. Γι' αυτό σταυροκοπούμε όταν το λέμε αυτό. Να έχουμε χριστιανικό τέλος. Να μας βρει ο Θεός μέσα στην ενότητα μαζί του, μέσα στην αγνή και καθαρή καρδιά
που ανοίγει συνεχώς τη χάρη του Θεού. Επομένως λοιπόν, δεν σημαίνει ότι ό,τι έχει κάνει του συγχωρούν, αλλά εκείνος που δεν έχει θανάσιμες αμαρτίες, δεν έχει σκοτώσει, δεν έχει μοιχεύσει, δεν έχει πορνεύσει, δεν έχει... Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει εκμεταλλευτεί τον άλλον, δεν έχει καταχραστεί την ανθρωπίνη αξία του άλλου. Δεν τον έχει συκοφαντήσει, δεν τον έχει κλέψει, δεν τον έχει αδικήσει. Αυτά είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Προσέξτε, αυτά δεν συγχωρούνται αν δεν συγχωρηθούν στη γη. Διά της μετανοίας, για πνευματική, δεν είναι αυτό, πήγα στον παπά, εντάξει, έφυγα, συγχωρήθηκα. Αν ήταν έτσι, θα είμαστε όλοι άγγελοι με φτερά. Η μετάνοια έχει μια διαδικασία. Αν δεν συνειδητοποιήσει ο άλλος και να θρηνήσει για αυτό που έκαμε, δεν έχει καμία σημασία η εξομολόγηση που κάνει. Επειδή αρχίσαμε με εξομολόγηση, είναι η συντριβή, η αυτομεμψία. Ο Θεός συλλάσσει τίμη το αμαρτωλό, που έλεγε ο Τελώνης. Η αυτοσυντριβή. Διαλύομαι όταν σκέπτομαι ότι αδίκησα τον άλλον, του φέρθηκα έτσι. Δεν ξέρω, ασφαλώς και εσείς θα το νιώσατε. Και εγώ συνεχώς σε στιγμές έτσι ηρεμίας φέρνω στο νου μου τέτοιες σκηνές από τη ζωή μου. Γιατί μίλησα έτσι σε αυτόν τον άνθρωπο? Άνθρωποι είμαστε δυστυχώς αμαρτωλοί, δεν είμαστε άγιοι. Είμαστε λοιπόν εναμαρτίες και μας φεύγουν τέτοιες στιγμές. Και η θλίψη και το δράμα που είναι, το εξομολογήθηκα και μια και δύο φορές. Και σε ορισμένους που τους είδα, είναι δύο-τρεις περιπτώσεις, τους ζήτησα. Συγγνώμη, έπεσα στα πόδια του. Υπάρχει ένας που τον έχω χάσει. Και του μίλησα βάναυσα και τον πλήγωσε. Και μετά όταν έφυγα σπίτι μου, του είπα βαριά λόγια. Τι του είπα του άνθρωπου? Και το μόνο που μπορούσα να κάνω και μπορώ να κάνω είναι να γονατίσω και να πω: Θεέ μου, βοήθησέ τον να αλαφρύνει αυτό που του είπα. Και σας εξομολογούμε τώρα δημόσια. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιώ τι έκανα, είμαι νεκρός. Συνεχώς δηλαδή είμαι διαλελειμμένος τελείως. Και δεν το λέω συγγνώμη για να μου πείτε μπράβο. Μασκαράδες είμαστε. Αμαρτωλοί άνθρωποι και κάνουμε τέτοιες αμαρτίες. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι οι αμαρτίες, οι προστάνατον, θα συγχωρηθούν έτσι, αλλά υπάρχουν ένα σωρό αμαρτίες. Κάθε στιγμή της ζωής μας είμαστε γεμάτοι αμαρτίες. Αυτά τα πράγματα και συγχωρούνται λόγω της αγάπης της δικής μας, το μνημόσυνο. Τι είναι? Λέμε: Χριστέ μου, εύσπλαχνος εσύ, βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να αλαφρυνθεί η κατάσταση, η συνείδησή του εκεί που είναι και όπως είναι. Παρακαλούμε το Θεό για τους νεκρούς μας και οι νεκροί μας παρακαλούν το Θεό για μας. Και είμαστε σε αυτή την ενότητα της πίστεως και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η εκκλησιαστική ζωή. Η Θεία Λειτουργία αυτό είναι. Ζώντες και τεθνεώτες. Τι λέει ο παπάς εδώ? Ζώντονται και τεθνεώτες. Είμαστε όλοι μαζί. Και συμπροσευχόμεθα η μεν για τους δε. Με αυτή την έννοια λοιπόν. Δεν μπορεί να πει κανείς: Εγώ θα κάνω εγκλήματα και η γυναίκα μου, τα παιδιά μου θα φέρουν δύο-τρεις δεσποτάδες στο μνημόσυνό μου και τελείωσε. Άμεν ήταν, μακάρι να ήταν έτσι. Καταλάβατε, να το πω και για σας, ένας παπαδάκος προσευχηθεί μαζί σας. Λέει, θα το διαβάσει ο παπάς, εγώ το διαβάζω. Μαζί σας, προσευχόμαι. Με τα λόγια των Αγίων μας. Ή ένας παπάς ή όλη η σύνοδος να προσευχηθεί και λοιπά, το ίδιο πράγμα είναι. Εμείς πρέπει όλοι, εσείς και εγώ, φαίνεται να διαβάσουμε τα κόλυπα, τι να διαβάσουμε, είναι να συμπροσευχηθούμε. Γι' αυτό γίνεται και το μνημόσυνο μέσα στη λειτουργία. Συνδεδεμένο με τη λειτουργία, διότι η θυσία προσφέρεται του Χριστού και για τους ζώντες και για τους θεθνεώτες. Και ιδιαιτέρως για αυτούς, τους οποίους ιδιαιτέρως μνημονεύουμε στο συγκεκριμένο μνημόσυνο. Ναι, τι άλλο? Άλλο. Από το δεύτερο θέμα, ναι, αναφέρεται στο γεγονός ότι έχετε τονίσει προηγουμένως ότι ο Θεός δεν τιμωρεί. Έχω από την Αγία Γραφή γνωστά παραδείγματα, ο Θεός τιμωρεί και μάλιστα ανελέητα. Να το πω. Οι 7 πληγές του Φαραώ. Σόδομα και Γόμορα. Κατακλυσμός του Νόε. Αρκετά άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο Θεός δεν αλλάζει διαθέσεις. Γιατί αυτός που τιμωρεί σημαίνει ότι τη μία στιγμή είναι καλός, την άλλη στιγμή οργίζει. Τέτοιες αλλαγές ο Θεός δεν έχει. Είναι αμετάβλητος. Αναλύωτος και αμετάβλητος. Το μόνο που κάνει ο Θεός είναι να ρίχνει, όπως ο ήλιος πετάει ακτίνες, το ίδιο και ο Θεός πετάει χάρη. Την άκτη στη χάρη, την πετάει. Όπως συμβαίνει με τον ήλιο,
Εκείνος που έχει γερά μάτια, αν βάλει λίγο μαύρα φημέ γυαλιά, μπορεί να δει και την έκλειψη ηλίου και τις ακτίνες του ηλίου κλπ. Αυτός που έχει αρρωστημένα μάτια ή δεν βλέπει το φως του ηλίου, δαλτονισμό, όπως λέγονται αυτές οι αρρώστιες, ή αντί να εφραίνεται από το φως, καίγεται. Έτσι είναι και η χάρη του Θεού. Σε εκείνον που είναι ανοιχτός αυτή τη χάρη, εδώ είναι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι το άνοιγμα του ανθρώπου, της καρδιάς δηλαδή, στη χάρη του Θεού. Ώστε να μην μας κάψει η χάρη του Θεού. Αυτός λοιπόν που έχει ανοιχτή καρδιά είναι έτοιμος να δεχθεί, και αυτό λέγεται δεκτικότης, είναι έτοιμος να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Εκείνος ο οποίος είναι ακάθαρτος, αμετανόητος, με τη χάρη του Θεού καίγεται. Αυτή είναι η τιμωρία. Δηλαδή ο Φαραώ με τα έργα που έκαμε, και αυτός δεχόταν τη χάρη του Θεού, αλλά ως τιμωρία. Δεν είναι ότι ο Θεός λέει μπορεί θα σου αλλάξω τα φώτα κλπ. Το λέγω χοντρά λίγο για να το καταλάβουμε όλοι. Δεν υπάρχει αλλαγή διαθέσεως εις τον Θεό. Ο Θεός δίνει χάρη και η χάρη άλλους τους φωτίζει, άλλους τους καίει. Είναι η πρόγευση της αιωνιότητας, μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος, λέει είναι το φως των καυστικών και το φως των φωτιστικών. Η χάρη του Θεού είναι φωτιστικών φως, άλλους τους φωτίζει και τους εφραίνει, αυτός είναι ο παράδεισος, και άλλους τους καίει, οπότε είναι κόλαση. Τώρα τους καίει πνευματικά. Διότι όταν βλέπεις συνεχώς απέναντί σου εκείνον τον οποίο έφτισες, έδιωξες κλπ, τον Χριστό κλπ, τότε καίεσαι όλοι. Το ίδιο και εσείς, άμα δείτε έναν άνθρωπο που του κάματε κακό, λέτε πότε θα φύγει, να απαλλαγώ από την... ο Θεός δεν φεύγει, είναι πάντοτε παρόν. Και εκεί τον βλέπουμε όλοι. Και έτσι λοιπόν, η τιμωρία είναι το πώς εμείς δεχόμεθα. Γι' αυτό βέβαια, προσέξτε τώρα, έχετε δίκιο κύριε καθηγητά μου. Παιδαγωγικά, στη βίβλο, μιλούμε για οργή του Θεού. Γίνεται λόγο για τιμωρία, διότι πρέπει να το καταλάβει και η γιαγιά μου που τέλειωσε την τρίτη δημοτικού, η Μακαρίτης. Ένας θεολόγος ή ένας χριστιανός ο οποίος μπαίνει στο γλωσσολόγιο, στο λεξιλόγιο αυτό, το καταλαβαίνει όπως σας το είπα προηγουμένως. Ένας άλλος για παιδαγωγικούς τρόπους το ζει ως τιμωρία, οπότε φοβάται το Θεό με την έννοια του φόβου, όχι του σεβασμού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου είναι ο σεβασμός. Άμα σέβεσαι κάποιον, είσαι Άγιος. Γίνεσαι Άγιος. Δεν μπορώ, που έλεγε ο Ιωσήφ, να η Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιωσήφ ο νεαρός που του γυμνώθηκε η γυναίκα του Πετευθή και τι λέει ο Ιωσήφ. Πώς ποιήσω τούτο ενώπιον Κυρίου του Θεού. Έχοντας τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος είχε τη συνείδηση της παρουσίας του Θεού. Και επομένως δεν μπορώ να αμαρτήσω αφού είμαι μπροστά στον Θεό και με βλέπει. Πώς θα το κάνω. Και άφησε τον χιτώνα και έφυγε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος παιδαγωγικά επιτρέπει ορισμένα πράγματα. Λέμε επέτρεψε ο Θεός, δεν λέμε τη φράση επέτρεψε ο Θεός. Για την διόρθωσή μας, για το καλό το δικό μας. Δεν μπορεί να πει σταματάει όχι. Μια αρρώστια, μια περιπέτεια της ζωής. Διότι από την περιπέτεια αυτή έχει την δυνατότητα ο καλοπροαίρετος άνθρωπος να ξαναβρει τον δρόμο του ή να βρει τον δρόμο του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πληγή της εφρονούση μάθημα γίνεται και κρίσον ευημερίας κακοπάθεια. Της εφρονούση, σε αυτούς που έχουν λογική να το καταλάβουν, φρονούν ορθώς, πλατωνικός ο όρος, της εφρονούση πληγή, το χτύπημα της ζωής που το επιτρέπει ο Θεός γίνεται μάθημα. Και λες, διαβάσανε αυτή. Σοφρονίζεσαι, νουθετίζεσαι. Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αδυναμία στον άνθρωπο και τέλος. Επίγειον τέλος. Ξέρετε ο Μακαρίτης τώρα, ας το πω χωρίς, δεν το καταδικάζω, αλλά το έλεγε συχνά. Ο Λάτσης ας πούμε, ο συνόμι, ο Νιάρχος, ο εφοπλιστής, θεός χωρές. Έλεγε αν πεθάνω. Έχω ακούσει δε και εγώ ανθρώπους πολλούς που λένε αν πεθάνω. Καθηγητές, πρώην Πριτάνης κλπ. Και μία μέρα με έναν από αυτούς που είχα λίγο βελτιωθεί, λέω με συγχωρείτε, ποιοι αν πεθάνε. Γελούσε, λέει εντάξει το λέμε έτσι για να μην σκεφτόμαστε το θάνατο. Λέω με συγχωρείτε, είστε 90 ετών και δεν σκέφτεσαι το θάνατο. Το έλεγε ο καθηγητής, αν πεθάνε. Και ο Νιάρχος έλεγε το ίδιο. Και ήρθε η ώρα του και αυτό, όπως άρθηκε η δική μου και η δική σας. Ποιος ξεφεύγει. Και έτσι λοιπόν η πληγή, το χτύπημα της ζωής μπορεί να νουθετήσει και κρίσον ευημερίας κακοπάθεια. Καλύτερη από την ευημερία είναι η κακοπάθεια.
Και ότι με την κακοπάθεια καταλαβαίνεις ότι είσαι αδύνατος άνθρωπος και σοφρονίζεσαι. Ενώ όταν έχεις όλα τα αγαθά μπροστά σου και υγεία και δύναμη κλπ, νομίζεις ότι είσαι σίδερο. Όπως λέγανε για τον Ανδρέα Σιδερένιος, πάλι θα πω το χάρη κλείνει, συγγνώμη παιδιά. Λέει, όχι μόνο Σιδερένιος, είναι και βαλβίδα έτσι. Ο άνθρωπος Θεός χωρίς. Λοιπόν, κοροϊδεύουμε εμείς οι ίδιοι την κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα. Το είπα για να καταλάβετε πώς αυτοσυσατηριζόμεθα. Με αυτή την έννοια. Λέει είναι σκέτη χύτρα ταχύτητος. Και Σιδερένιος είναι και βαλβίδα έχει. Θεός χωρίς τον Ανδρέα. Και κάθε άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της τιμωρίας του. Γι' αυτό έχουμε και δίκιο, φράσεις, οργίστηκε ο Θεός κλπ. Διότι μην ξεχνάμε μετά ότι αυτά βρίσκονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Ρωμαίους ή στην οργή του Θεού κλπ. Αλλά οργή είναι με αυτή την έννοια που το είπαμε προηγουμένως. Η χάρη μεταβάλλεται σε μένα σε οργή, γιατί δεν μπορώ να την δεχτώ ως χάρη, ως αγάπη δηλαδή. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως, η Παλαιά Διαθήκη είναι το βιβλίο για τον υπηαγωγείο της πίστεως. Είναι για την παιδικότητα του ανθρώπου. Η Καινή Διαθήκη είναι για το γυμνάσιο και πανεπιστήμιο. Είναι δηλαδή για την οριμότητα, προϋποθέτει όριμον άνθρωπον η Καινή Διαθήκη, όριμο χριστιανό δηλαδή. Ενώ η Παλαιά Διαθήκη είναι όταν η διαγωγή. Τώρα να καθίσω εγώ στα εγγόνια μου, που είναι 6, ξέρω εγώ, 5, 6, 7 ετών και να τους πω εγώ τώρα ότι ξέρεις δεν είναι τιμωρία, είναι του μα τι οπονώ. Τους λες πρόσεξε γιατί ο Θεός θα σε κάψει άμα το λες. Το κακό είναι να τους αφήσω όταν μεγαλώσουν πάτε να δέχονται αυτό το πράγμα. Έλεγε κάποιος εκτές σε ένα ραδιόφωνο και έλεγα Θεέ μου γιατί να είμαστε τόσο βλάκες. Χωρίς να ξέρει τι έλεγε. Λέει εμείς δεχόμεθα μια πίστη ένας Ναζωραίος Εβραίος μας επιβάλλει την πίστη του κλπ. Δεν ξέρει ή τι θέλει ο πίσω μου έλθει. Όποιος θέλει λέει ο Χριστός. Αλλά τα ξέρει, ήταν δάσκαλος από ό,τι είδα. Τα ξέρει, αλλά τα αποκρύπτει. Και εδώ είναι το έγκλημά του. Πρέπει λοιπόν να τσουρουφλιστεί αυτός στη ζωή του για να καταλάβει και να πει Θεέ μου, είμαι απατεώνας. Επιστήμονας ο οποίος δεν τα λέει σωστά, δάσκαλος, δεν άκουσε ποτέ. Εάν θέλεις. Και το δεύτερο που έλεγε μετά όλα για παπάδες και λοιπά, εντάξει είναι η μανία του, αλλά τον άκουσα να λέει και κάτι άλλο. Μας φοβίζουν με την κόλαση, με τις φωτιές κλπ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε θα προτιμούσα να είμαι σε όλα τα καζάνια του κόσμου, σε όλες τις φωτιές του κόσμου, να φύγω από αυτή τη φωτιά που είναι να βλέπω αιώνια των Θεών και να μην μπορώ να αλλάξω ζωή. Προσέξτε το αυτό. Σας είπα ένα παράδειγμα, αυτό είναι η κόλαση. Να βλέπεις έναν άνθρωπο που του έχεις κάνει κακό. Και να μην μπορείς να του ζητήσεις συγγνώμη. Να μην μπορείς να αλλάξεις. Και να τον έχεις αιώνια μπροστά σου. Είναι κόλαση, μαρτύριο ή δεν είναι. Λες πότε να φύγει. Αν δεν φεύγει, εκεί θα τον βλέπουμε αιώνια. Και εμείς θα βλέπουμε τον Χριστό. Τι λέει στην Αποκάλυψη. Όψονται ισόν εξεκέντησαν. Εκείνοι που τον κάρφωσαν, τον σταύρωσαν και τον τρύπησαν, θα τον βλέπουν μπροστά του. Αυτή είναι η κόλαση, αυτή είναι η τιμωρία. Την οποία όμως δεν θέλει ο Θεός. Εμείς την προκαλούμε. Ο Θεός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά μέσα στη σχέση των αδελφών εν Χριστώ, των εξομολογουμένων, των κοινωνούντων κλπ. Που συνεχώς ομολογούμε την αμαρτία μας, ζητούμε συγγνώμη, παίρνουμε νέες δυνάμεις, γονατίζουμε, προσευχόμεθα. Σε αυτή τη σχέση ο Θεός δέχεται την προσευχή όλων μας. Και ξέρετε, εφόσον ισχύει αυτό που το λένε οι άλλοι, ότι η γιαγιά μου που με μεγάλωσε κοντά της μεγάλωσα, πάω σε κάτι συγκεκριμένο. Με αγαπούσε και την αγαπούσε. Όταν ακούει την Αγία Πρόθεση που λέω Θεέ μου, την όνομα, τη γιαγιά μου, αυτή εφραίνεται διότι βλέπει ότι εμείς δεν την ξεχάσαμε. Αλλά ζούμε στην ενότητα της πίστεως και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και επομένως και αυτή λέει Θεέ μου βόηθα τον Παπαγιώργη να είναι εκεί που είναι, να είναι άξιος στην αποστολή του. Αυτή η αλληλοπροσευχή, αυτό είναι το μνημόσυνο. Βέβαια, αν μου πείτε ότι κάποιος πέθανε μετανόητος και λοιπά και μετά φωνάζει, σας είπα, τρεις Μητροπολίτες, τότε βεβαίως είναι αυταπάτη που έχουμε. Και φταίμε εμείς. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, σας το συνιστώ. Το έγραψε ο Δημήτριος ο Παναγόπουλος, αιωνία του μνήμη, ο λαϊκός ιεροκήρυξ, αλλά πατερικότατος, αιωνία του μνήμη, Δημήτριος Παναγόπουλος. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Η να μη αδικόμεν τους νεκρούς».
για να μην αδικούν και λέει όλα αυτά. Έχω περιπτώσεις και συγγενικών μου προσώπων που πήγε στο χωριό ο παπάς σε κάποιο συγγενή μου και λοιπά, που ήταν οι τελευταίες του στιγμές καρκινοπαθής και αυτά, για να τον βοηθήσει. Μήπως θέλεις έστω και τώρα, δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή του. Μήπως θέλεις τώρα. Και ο γιος του, δάσκαλος μάλιστα, τον πέταξε με τις λωτσίες έξω τον παπά. Μην πεθάνει ο πατέρας του, καταλαβαίνετε. Και πέθανε μετά από μία ώρα. Πρέπει να σπουδάσεις, να πάρεις στοιχεία, να έχεις 30-40 χρόνια καθηγητής, δάσκαλος για να κάνεις τέτοιες βλακίες. Τι να τα κάνω τα πτυχία. Και τον έδιωξε με τις κλωτσιές ο άνθρωπος αυτός τον παπά, λέει, ήρθε να μου πεθάνει στον πατέρα μου. Θεός με συγχώρεσε. Και είναι συγγενής μου άνθρωπος. Του το είπα μετά, δεν καταλαβαίνει. Όπως και εμείς, δεν παίρνουμε παπά στο σπίτι, μια και το θίξατε και σας ευχαριστώ. Δεν παίρνουμε παπά στο σπίτι. Καλά, μια ζωή βολόδερνε από το ένα, από τη μία ατασταλία στην άλλη ο άνθρωπος. Και ίσως έχει και ο ίδιος τη διάθεση. Και πάμε να του πούμε, ρε Γιώργο, θέλεις να ανοίξεις την καρδιά σου και λοιπά, να έρθει ένας παππούλης. Θα δούμε, θα μας πει όχι, θα μας πει ναι. Και εμείς δεν παίρνουμε τον παπά, μήπως τυχόν πάθει τίποτα. Αυτός που μετά από λίγες ώρες πεθαίνει. Το καταλάβατε. Και να είναι και υπέργυρος, πόσο θα ζήσει βέβαια. Και αν ανανύψει, πάλι δεν θα ξαναφτάσει στην ίδια κατάσταση. Είναι αφιλοσόφητη για την ζωή μας. Τελείως αφιλοσόφητη. Ζούμε σε μια βλακεία και κακία. Δεν ξέρω γιατί γίνονται. Λοιπόν, μη χάνετε, γι' αυτό λέει να μην αδικούμε τους, να μην αδικόμεν τους νεκρούς μας. Και μετά άμα πεθάνει, μνημόσυνα, πλούσιες κηδείες, θα κάνουμε για μας αυτά. Όπως έρχονται εδώ, εμείς κάνουμε σπάνια βέβαια σε φίλους εδώ, δεν έχουμε νορία, και μας φέρουν κάτι κολοσιαία έτσι, κατασκευάσματα κολύβων και λοιπά, που πάει και πληρώνει. Καλά κάνετε, εντάξει, πληρώνετε στον άνθρωπο να ζήσουν και οι κολυβαδοποιοί, εντάξει, σαχαροπλάστη. Να μην νομίζετε ότι επειδή φτιάξατε αυτά το κάνετε όχι για τον πεθαμένο, το κάνετε για τον εαυτό σας. Τον τίμησαν, την τίμησαν. Κάτι κόλυβα πατούσε γάιδαρος μέσα μας, που λέμε στην Κέρκυρα, μέσα του. Και ο άλλος φτιάχνει, φτωχός ο κακομοίρης, ένα πιατάκι με κόλυβα. Που τι σημαίνει? Ομολογώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αυτό σημαίνουν τα κόλυβα. Τα κόλυβα είναι το στάρι που θάπτεται και ανασταίνεται πάλι. Είναι η ομολογία της ανάστασης. Αυτό σημαίνει τα κόλυβα. Ομολογώ ανάσταση νεκρό. Υπάρχει και τίποτα άλλο? Ναι, ορίστε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε, ότι και κοιμημένοι δεν μπορούν να αμαρτήσουν. Βέβαια, με αυτό που είπατε για τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, ότι για το... Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Για τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ναι, ότι θα προτιμούσε να καίγεται σε όλα τα καζάνια του κόσμου. Ναι. Γιατί κάποιοι παίρνανε κατά λέξη φωτιές και λοιπά και νομίζαν ότι είναι καζάνια. Και μας κοροϊδεύαν από τότε. Λέει καζάνια. Λέει, εντάξει, δεν υπάρχουν καζάνια. Είναι η τύψη της συνειδήσεως. Αφού λειτουργεί η συνείδηση, είναι καζάνια. Και θα προτιμούσα να είμαι σε όλες τις φωτιές, αλλά να φύγω από αυτή τη φωτιά. Μεταφορικά μιλούσε ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά εξέφραζε μια πραγματικότητα. Ότι υπάρχει η φωτιά σκληρότερη και οδυνηρότερη από όλες τις φωτιές του κόσμου. Ποιο είναι το ερώτημα? Ότι ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι υπάρχει ως ψυχή και ως σώμα. Όταν φύγει από αυτή τη ζωή, είναι μόνο ψυχή. Όχι, θα είναι και σώμα. Μιλούμε και για τη δεύτερη παρουσία. Δεν μπορεί να αμαρτήσει όμως. Γιατί δεν υπάρχει στο σώμα του. Μα τι, αμαρτία εσύ εννοείς τα σεξουαλικά, αδελφέ? Όχι. Αμαρτία είναι να σε βλέπω τώρα και να λέω τι βλάκα είναι. Συγγνώμη. Τι βλάκα είναι. Σύμφωνα. Καλά το πάτε. Είναι αξιοπρεπειά σου. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετάνοια. Δηλαδή δεν μπορώ να μετανοήσω αφού φύγω σε αυτή τη ζωή, από αυτή τη ζωή. Μία ζωή την έχουμε. Και αν δεν μετανοήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταλύσουμε. Αυτή η ζωή. Μία ζωή προς την ζωή βλέπει, Γρηγόριος ο Θεολόγος. Να βλέπει συνεχώς προς την ζωή με κεφαλαίο, τον ζώντα Κύριο. Μία ζωή. Γι' αυτό και εμείς το λέμε. Μία ζωή την έχουμε. Καταλάβατε. Γι' αυτό, τελειώνω με αυτό, η μεγαλύτερη αυταπάτη πάλι είναι τα ανατολικά θρησκεύματα. Ινδουισμοί και λοιπά, οι οποίοι δέχονται μετενσαρκώσεις και γι' αυτό είναι αγαπητά. Κάνεις μετενσαρκώσεις, σαμσάρα, όπως λέγεται και λοιπά, και φτάνεις μετά στον Νιρβάνα, στην απόλυτη αγαλίαση, νέκρωση των πάντων, σβέση της συνειδήσεως.
Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν είναι έτσι. Και η βασίλισσα η Φρυδερίκη Μακαρίτησα έγινε βουδίστρια γιατί της άρεσε αυτό, ότι θα έχει πολλές ζωές και θα καθαρίζεται συνεχώς. Μία ζωή υπάρχει. Τώρα, θα μου πεις, τα λες εσύ, ναι, τα λέγω, διότι μου τα λέει το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου μου, του Θεού μου, του Ιησού Χριστού. Μα ο Χριστός δεν τα είπε καλά. Θα φτάσουμε στο άμμο μιαν οδό, αλληλούια, και τότε θα καταλάβουμε ότι ο Χριστός είχε δίκιο. Κατάλαβε. Δεν είναι ανάγκη να μαλώνω. Θα μάλωνα και θα οργιζόμουν εάν δεν πεθαίνα. Οπότε πώς θα τον πείσω τον άλλο. Εγώ δεν τον πείθω. Ο Χριστός δεν τον πείθει. Ο θάνατος τον πείθει. Γιατί θα δει τα πράγματα όπως δεν ήθελε να τα δεχτεί. Δυστυχώς. Δεν το λέω από αγανάκτηση, γιατί για μένα το λέω πρώτα. Εκεί φτάνει. Δυστυχώς που μιλούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Λοιπόν, στο καλό να πάτε.